Με εντυπωσιάζει, Στρέγια, να πω την αλήθεια, με την εισαγωγή του τραγουδιού. Αν ήταν δική σου επιλογή, δύσκολα βέβαια. Σας παρακαλώ, Warlock να δούμε, τους ξέρω. Πώς. Από παλαιόθεν. Πώς. Warlock. Πού το ήξερες? Καλά, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Αυτά τα μαγαζιά εμείς τα χτίσαμε. Μόνο Τσιτσάνι, Μαριάθη Κεφάλα και τέτοια είσαι. Και Νίτσα Τσίτρα ακούω βέβαια, αλλά εντάξει, τα πάντα. Τι λες ρε φίλε, με εντυπωσίες πραγματικά. Με τις ώρες μου είναι. Αποκλείται, του Γιάννη επιλογή ήταν, αποκλείται να το ξέρεις αυτό το κομμάτι. Του Γιάννη είναι επιλογή, αλλά ξέρω ποιο το λένε. Ναι. Γιατί ξέρεις, πραγματικά... Πες και τον τίτλο για να μην μας στέλνουν στα προσωπικά μας αυτά τα μηνύματα. Η Warlock είναι το τραγούδι, έχει τίτλο All We Are. Το έπαιζες νομίζω και εσύ σε κάποιες εκπομπές. Ναι, λέω μπας και άκουγες τις τελευταίες μου εκπομπές. Στο γέλο, μπα και κρυφά ακούγες. Γιατί με αυτό ξεκινούσα. Ειλικρινά, αν και πολλά χρόνια γνωστοί φίλοι και συμπαραγωγή στην τηλεόραση, δεν έτυχε να. Εντάξει, καλά. Δεν έτυχε να ακούσω. Εντάξει, λογικό είναι. Δηλαδή, ούτε στι στραβέ σου, στην άσχημή σου, δηλαδή 4 χρόνια δεν. Α, εγώ οι στραβέ που πάω κάκουγα. Εντάξει, ναι, εγώ δεν μπορούσα να έχει στραβέ τώρα στη. Ναι, εσείς ήταν, στη Β' και στη Γ' τώρα τι. Ναι, εσείς έτσι κι αλλιώς στα τελευταία 68,5 παιχνίδια 69 νίκες. Οπότε δύσκολα να έχει στραβή. Είναι μια αλήθεια. Οπότε ναι. Είναι μια αλήθεια. Με εντυπωσία στην αρχή λέω δικιά του Ντρέγια, λέω Warlock, μπράβο. Έχω κάνει. Μπράβο. Διατριβή. Όχι. Τι. Έχω κάνει φοβερή βελτίωση. Αυτό πρέπει να, πρέπει να το παραδεχτώ πραγματικά. Και γενικά, σε ανθρώπινες σχέσεις γενικά. Είδε χθε την τοποθέτησή μου. Πραγματικά, πραγματικά να αναβαθμιστεί. Να είναι άνθρωπος. Έτσι, όταν περνάς τα 45. Ναι, γίνεσαι, η εμπειρία είναι κεφάλαιο. Σοφότερος. Είναι κεφάλαιο η εμπειρία, Ζάχου. Αυτό είναι σίγουρο. Να το ξέρεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι λέει, δεν το θυμάμαι ποιος το είπε. Η πύρα λέει είναι ένα φανάρι που μας δείχνει προς τα πίσω, όμως δεν δείχνει μπροστά, κατάλαβες. Καλό ήταν να δείχνει μπροστά, αλλά δείχνει προς τα πίσω. Αν συμφωνείτε και αν διαφωνείτε με αυτά που θα ακούσετε σήμερα, καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας. Ναι, μπήκαμε πάλι. Λίμπερο 107,4 στον FM, Ράδιο Μαρμίτα, με Ζάχο Ντρούλινγκ, με Τάσο Τρέγια, Ιωάννη Ζάτσης, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Όντως. Όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, συντροφιά θα πάμε μαζί παρέα από τις 8 έως και τις 10. Πες Δευτέρα, Παρασκευή 10-12. Εδώ να πούμε ότι αύριο, λόγω του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Ευρωπαϊκού μάτς. Το ευρωπαϊκό match δεν θα γίνει εκπομπή, θα υπάρχει ένα pre-game. Παρασκευή όμως δεν χάνεται. Ναι, Παρασκευή δεν χάνεται, αλλά πιο πολύ δεν χάνεται η επόμενη Παρασκευή, όχι αυτή. 21 του μηνός είναι το. Όχι. Μπερδέψε. Αυτή την Παρασκευή είναι 5. Μα κουκουλάς. Ναι. Αυτή την Παρασκευή είναι 5 Οκτωβρίου. Την επόμενη Παρασκευή, υγεία να έχουμε όλοι μας και εσείς μας ακούτε και εμείς εδώ στο στούντιο, 12 του μηνός. Θα έχουμε επιτέλους αυτόν. Πέρασε από 1500 κύματα αυτή η παρουσία του Μακουκούλα. Πιο εύκολα θα φέρναμε τον Τραμπ παρά τον Μακουκούλα. Και περιμένουμε και Μπουγατσίνιο. Καλά, ο Μπουγατσίνιο το κανονίσουμε μετά. Πιστεύω θα τον φέρουμε μετά του Άρης ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα κερδίσουμε. Γιατί Ζάχο, ήταν μια εύκολη νίκη του Άρη. Ναι. Ήταν μια εύκολη μετά νίκη. Και ο Τάσος δεν έβαλε το στοίχημα. Αποκλείεται να έρθει μετά του Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί θα είναι στεναχωρημένο το παιδί. Για να το δούμε. Άρα να ξαναπούμε. Ανακεφαλαίνουμε. Αύριο δεν υπάρχει εκπομπή. Υπάρχει το pre-game του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Να σε κάνω μια ερώτηση, φίλε Ζάχο. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, Μακουκούλα στο στούντιο εδώ μαζί μας. Θα γίνει χαμός με Μακουκουλίνιο. Και θα έχουμε και Μπουγάτσα φυσικά με τηλεφωνική παρέμβαση. Καλά, έτσι κι αλλιώς κάνει από μόνος του τηλεφωνικές παρέμβασεις. Είναι γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Οκεανίδας Ασίας ή Κλιμένης. Αδέρφια του ήταν οι Ιαπετίδες, Επιμηθέας Άτλας και Μενίπιος. Το όνομά του σημαίνει συνετός, προνοητικός. Παράγεται από την πρόθεση προ και το συνεστικό μύτης με περισπομένη στο ήττα. Εντός παρεθέσεως μύτης σημαίνει ίσον σκέψη. Σωστά. Ξέρεις για ποιον μιλάμε. Αρχίζει από προ και τελειώνει σε μυθέας. Ναι, είναι η μυθική μορφή της αρχαιότητας. Ωραία. Ο γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Οκεανίδας Ασίας, ο Προμηθεύς. Θα σου πω, θα στα απαντήσω όλα πριν στα απαντήσω. Ο γνωστός Προμηθεύς, ο οποίος σήμερα απέκλεισε τον αυτοαποκαλούμενο αυτοκράτορ εδώ της πόλης. Από τα πρώιμη τελικά. Ωραία. Του μπάσκετ, όχι μόνο τον απέκλεισε, τον διέσυρε με 86-65 και λίγα ήταν, μια και η διαφορά είχε φτάσει στους 27 πόντους. Ωραία. Κύριε Ζάχου. Ένα-ένα. Πρώτο, δεν είναι αυτοαποκαλούμενος, είναι το προσωνύμιο το έδωσαν οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι και όχι εμείς. Αυτοκαλούμενος όταν λες μόνο εσύ και δεν το αναγνωρίζει κανείς άλλος. Δεύτερον, πριν στα πω, θα σου απαντήσω και συγχαρητήρια για τη μεγάλη σου νίκη και έζησε τον Πανιόνιο 80-69 και γίνεσαι ένα από τα φαβορί για να πάρει το κύπελλο Ελλάδα στο μπάσκετ. Πραγματικά, να πούμε. Εγώ πέρασα στην άλλη φάση. Εσύ αποκλείεται πάντα να το πάρει φέτος. Αυτό είναι σίγουρο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πάρει. Αυτό είναι δεδομένο. Εσύ αποκλείεται. Αυτό είναι δεδομένο. Κάποιος προμηθέας απέκλεισε. Δεδομένο. Όχι και κάποιος. Κάποιος.
Τι κάποιο, τέταρτο βγήκε πριν. Ποιο είναι ο προμηθεία μου, τέταρτο. Το μεγάλο Άρη, ρε φίλε, τώρα. Του Γκάλι, του Γιαννάκη. Θα απαντήσω. Του Ιωαννίδη. Γκάλι, ο Γιαννάκη του είναι 60 χρονών. Του Λυπηρίδη, του Αγγελίδη. 60 χρονών είναι ο Γκάλι. Πάνε 85. Λοιπόν, αυτό σα έμεινε. Θα σου απαντήσω σε όλα. Είναι εύκολε οι απαντήσει. Λοιπόν, πριν όμω σου απαντήσω, κύριε Τρέγια μα, να πω ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Να το πει. Να πω ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα έχει βασικό υποστηρικτή τη το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301 για τα ρεζερβέ σας. Παναλαμβάνω 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων. Super League, Champions League, Europa League, όπως δηλαδή χθες και σήμερα Champions League. 1-0 η Paris Saint-Germain. Αυτός ο καφένες, μπράβο. Στο 20 με Neymar. Και Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες και όχι μόνο. 1-0. Ναι, με τον Ερυθρό Αστέρα. Τι το έχω, τι το βάλα, αυτό έχει ημίχρονο τελικό, πάει, γεια σας. Καταστραφήκαμε. Λοιπόν, για το Escobar τα έχουμε πει πολλές φορές. Μία επίσκεψη θα σας πείσει για αν αυτά που σας λέμε υπερβάλλουμε ή αν είναι αληθινά. Και ο Μάνος ο Καλογεράκης και ο Νίκος ο Μπουγάτσας εγγυούνται για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά. Έχουμε Champions League καταρχήν. Ναι. Έχουμε δύο μάτσε κυπέλου. Δύο μάτσε εν εξελίξη ήδη στο Champions League. Το παρανοούμε τη σειρά. Πάντα δύο μάτσα είναι στις 8 από ό,τι κατάλαβα και όλα τα άλλα θα είναι 10. Έτσι το βλέπω και γιατί εγώ στην αρχή όταν το είχαν πει αυτό νόμιζα μισά-μισά θα τα βάλουν. Αλλά έτσι νόμιζα. Αλλά δύο μάτσε 8 η ώρα, 2-10. Και τώρα πολλές αρχές και είναι πολλές οι ομάδες τα σπάνουν. Είναι καλό. Ναι, καλό για διάφορους λόγους τα σπάνουν. Καλό είναι. Καλό είναι. Λοιπόν, δεν βάζουν. Δεν βάζουν και κανένα τεράστια εμπορική σημασία μάτς 8 η ώρα, δεν νομίζω. Να σου πω τώρα κάτι. Με ένα 0-3 να πληρώνει η Paris Saint-Germain και 22 Ερυθρός Αστέρας. Ναι, εντάξει. 22 λοιπόν, 1-0 στο 20 λεπτό με Neymar η Paris Saint-Germain στο κωδικό 736. Και το άλλο. Στο κωδικό 735 Λοκομοτίβ Μόσχας Σάλκε είναι στο 0-0 στο 22 λεπτό. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τα δύο αυτά μάτσα. Τουλάχιστον για αυτά τα δύο, ναι, γιατί έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν στοίχημα φανατικοί. Έχει φανατική. Κάποιο άλλο τώρα να σας κρατάω ενήμερους για ποιον, για τη Βικτόρια Σουλεπόβεκ. Όχι εσύ, με τη Βάρντα Πόζναν. Προς Θεού, προς Θεού. Θέλετε τη Free State Stars με την Λαμοντβίλ. Προς Θεού. Και ξέρω εγώ. Λοιπόν, λοιπόν, να τι είναι αυτό. Και άλλο, 2-0. 2-0 πάλι με Neymar. Πάλι με Neymar. Ναι, αυτός ο μαύρος Φορτούνης. Σε δύο λεπτά. Βρήκε τώρα τους κουλούς εκεί. Καλά, αυτός δεν είναι ποδοσφαιριστής. Ζογκλέρ, εντάξει, δεν είναι ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Έχω φίλους που είναι εθνική Βραζιλία που τον βρίζουν, ας πούμε, διότι χάσαν το Μουντιάλ από αυτόν. Και δεν έχουν και πολύ άδικο. Ναι. Λοιπόν. Εκτός από αυτό, είχαμε, είχαμε τη φάση των 16 στο κύπελο Ελλάδος μπάσκετ. Ναι. Εκεί που ο ΠΑΟΚ. Κύπελο Ελλάδος είχαμε. Να τα πούμε ένα. Ναι. Εκεί που ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον Πανιόνιο, τον ιστορικό Πανιόνιο, με 80-69, αν δεν απατώ με κάτι. Τόσο, μην το κοιτάς. Άσου, μπράβο, 81-69. Βάλατε και ένα πόντο αφού τελείωσε το μάτς. 81-69, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα πρώιμη τελικά του κυπέλλου Ελλάδος. Στο άλλο μάτς εδώ που ενδιαφέρει την πόλη μας, Προμηθέας Πατρών Άρης Θεσσαλονίκης. 86-65, μια ταπεινωτική ταπεινωτική ήττα για τον Άρη εδώ της Θεσσαλονίκης. Στραμπολίξη γλώσσα σου, εγώ φίλε, όχι, δεν είναι στραμπολιγμένη γλώσσα μου. Όταν θέλω, είναι χαρούμενο στραμπολίζεις τη γλώσσα σου. Αλωνών είναι τα μυαλά στραμπολίγμένα σήμερα. Γιατί είναι αυτή, όπως και το κάνεις, Ζάχο, τώρα πέρα από την καζούρα, είναι ήττα ξεφτύλα. Είναι ήττα ξεφτύλα. Δεν είναι καθόλου ξεφτύλα. Θα σου πω και δεν είναι καθόλου ξεφτύλα. Όχι, θα σου πω. Θα σωθείτε φέτος. Θα σου πω. Δύο σχόλια. Πόσο κάνουμε ένα μήνα και δύο. Δεύτερη εκπομπή μετά τον πρώτο μήνα εκπομπή. Δύο σχόλια έκανα για τον μπάσκετ. Αν θυμάσαι καλά. Είπα ότι εγώ για να ασχοληθώ ξανά με τον μπάσκετ πρέπει αυτή η ομάδα επιτέλους, γιατί μιλάμε για τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, ή να αρχίσει να διεκδικεί. Εντάξει, εσύ είπες δεν είναι, ότι είστε εσείς αυτοκράτες με 1,5 τίτλο. Λοιπόν, ή πρέπει να αρχίσει να διεκδικεί τίτλους, ή η επόμενη περίπτωση να ξανασχοληθώ, όταν λέω να ξανασχοληθώ, εννοώ για να πάω ενεργά στο γήπεδο. Είναι. Να φτάσει στο σημείο να κινδυνεύσει να πέσει. Όπως έστω και για 5%, 10% έφτασε πέρσι. Φέτος θα πας στο γήπεδο, τη βλέπω. Εντάξει, ωραία. Πιθανόν. Λέω, το δεύτερο μου σχόλιο ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ότι από το ένα παιχνίδι που είδα με την Ίσνη, είπε ότι αυτή η ομάδα θα τερματίσει μεταξύ 7ης και 10ης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα. 14 είναι όλες οι ομάδες. Κάνει για το δικό μου, άλλαξε τώρα εσύ, δεν ξέρω τι γίνεται.
Χρήστη, και εγώ ακούω, δεν πειράζει. Βάλε. Ελπίζω να μην ακούνε ακροατές έτσι. Όχι, όχι, αυτό είναι μόνο σε εμάς. Δεν βγαίνει στον αέρα. Δεν βγαίνει στον αέρα. Γιάννη, μπορεί να κάνει κανένα μαγικό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Γιάννης αυτό. Άστο. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει κανένα μαγικό κουτί εκεί, ο Sport Bill όπως είχε να βάλει. Ο Sport Bill με το βαλιτσάκι. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Πόσο έχει πάνω πάρω ένα τέτοιο. 8 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο. Πόσο πάνω πάρω ένα. Όλο και εσύ λες πόσο έχει, πάνε πάρε ένα. Έλα, ρε φίλε, βάλε 3 ευρώ εσύ, ρε Γιάννη, βάλω εγώ άλλα 5, βάλε και σε ένα ταλιράκι. Λοιπόν, είπα, βλέποντας το παιχνίδι με αυτή τη ρωσική ομάδα, μια ομάδα η οποία δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο, είπε ότι αυτή ο Άρισα τερματίσει μεταξύ 7η και 10η θέση, επιμένω εκεί. Αυτό είναι και το καλό σενάριο. Μπορεί να υπάρχει και χειρότερο από αυτό. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι. Αν μας ακούνε κάποιοι φίλοι, ναι, άμα θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να μας πούνε αν ακουγόμαστε καλά. Γιατί εμένα τα αυτιά μου πονέσανε, φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει αυτό. Αυτό είναι λόγω των ακουστικών που πηγαίνουν. Μα δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει αυτό στον αέρα. Δεν βγαίνει στον αέρα. Μη σε επηρεάσει. Μα δεν μπορώ. Ωραία. Για να τελειώσει η σκέψη μου. Επειδή διαβάζω και πολλά σχόλια απογοήτευσης και μερικά απαξιωτικά από αυτά που δεν έχουν για τόσο πολύ άδικο τον άδειο των συνοπαδών μου. Λέω το ότι... Φτιάξε. Το έκανες. Δεν κάνει καλή επαφή. Ναι. Εντάξει. Τώρα λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ναι, δεν κάνει καλή επαφή, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, λέω ότι για όσους περίμεναν μία χρονιά δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τους Αριανούς λίγο έτσι. Δεν ξέρω τι περιμένω από αυτή την ομάδα. Είναι μια ομάδα, ο Άρης έχει μπαν, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι μια ομάδα που στήθηκε από Αμερικανούς οι οποίοι είναι καλοί μεν μέτριοι δε. Τι περιμένετε από αυτόν τον Άρη να κάνει δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Είναι μια ομάδα η οποία θα πάρει τα παιχνίδια που χρειάζεται στην έδρα της. Θα σωθεί εύκολα και τίποτα παραπάνω. Θα έρθουν και σίτες και άλλες σας πληροφορώ, μπορεί και μεγαλύτερες. Διότι αυτή η ομάδα είναι μέτρια και από πλευράς Αμερικανών. Έχει ένα-δύο καλούς Αμερικανούς. Πιο πολύ είναι μέτρια στο ελληνικό δυναμικό της. Νωρίς είναι ακόμα για τα πάντα. Ναι, σίγουρα. Έτσι λέω εγώ. Κάνω τέτοιο και να. Νωρίς. Πώς το λένε, ας γίνω ρεζίλη και αυτή η ομάδα να πετάει και να βγει τρίτο-τέταρτη και να μου πούνε ο άλλος. Έλεγε Ζαζάχο 7η με 10η θέση και υπάρχει μια περίπτωση έστω στο κακό σενάριο να κινδυνέψει. Που δεν νομίζω. Αλλά λέω ότι είναι μέτρια. Καταρχήν δεν έχω δει έναν παίκτη σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχουν δομημένα αυτές οι ομάδες. Υπάρχει ένα παίκτη που μπορεί να τη βάζει εύκολα την μπάλα στο καλά. Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη στον Άρη. Σου πω κάτι τώρα. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Όχι 21 πόντους να πω. Εντάξει, είναι καλή ομάδα ή άλλη. Τι θα πει ο Άρη. Και τι έγινε ο Άρη. Δηλαδή. Ο Άρη είσαι, φίλε. Τι μπάσκετ. Έγινε, ρε φίλε. Έγινε. Οι άλλοι έχουν τριπλάσιο μπάτζετ από μένα. Τώρα παίζει ρόλο τον μπάτζετ. Δεν παίζει τον μπάτζετ ρόλο. Στο Χαριλάου δηλαδή δεν παίζει ρόλο τον μπάτζετ που θα έρθουμε εκεί πέρα μέσα και όλοι με πουλάτε τρέλα. Πάντα παίζει ρόλο τον μπάτζετ. Στο μπάσκετ παίζει το μπάτζετ ρόλο, στο μπάτζετ δεν παίζει. Δύο πράγματα. Θα σου απαντήσω. Λέω ότι στο μπάσκετ είναι ένα άθλημα, στο είπα και προχθές, που 99% καλύτερος κερδίζει. Στο ποδόσφαιρο μπορεί να έρθει. Κέρδισα δύο φορές στην Ατλέτικο. Ειδικά στο Χαριλάου έπρεπε να τη ρίξω και περισσότερα. Τι σημαίνει ότι είμαι καλύτερος από την Ατλέτικο? Όχι βέβαια. Τώρα στο, μην το πας στο ποδόσφαιρο. Εγώ, καμία σχέση δεν είναι αυτό που λες με αυτό που είπα εγώ. Σου λέω ότι το ποδόσφαιρο είναι ακριβώς ο βασιλιάς στο σπορ. Μου λες ότι ο Προμηθέας έχει τριπλάσιο μπάτζετ από τον φυσικά. Άρη. Και φυσιολογικά σε κέρδισε. Ναι, ο ΠΑΟΚ που έχει πενταπλάσιο μπάτζετ. Αυτό σου να ολοκληρώσω. Πενταπλάσιο μπάτζετ από σένα δεν πρέπει να σε κερδίσει. Όχι. Μα γιατί σου λέω το ποδόσφαιρο. Μα δεν ακούς. Εντάξει, τι να ακούσω, ρε φίλε. Μα δεν ακούς. Τι να λέω ακούσω. Ότι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό, λέμε ότι είναι, ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ο βασιλιάς στο σπορ, ότι η μικρή ομάδα, η μικρότερη, ναι. Και από μπάτζετ και από όνομα, μπορεί να κερδίσει μεγαλύτερη. Άρα, εγώ μπορεί να πάω μέσα στην Τσέλσι και να την ρίξω 3. Μπορεί να γίνει να και αυτό. Να παίξω με την Μπαρτσελόνα και να την ξεσκίσω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Εντάξει. Μία φορά όμως θα γίνει. Εντάξει, στο μπάσκετ, αν παίξει. Αλλιώς θα και ο ήλιος μπορεί να βγει από τη Δύση καμιά μέρα. Εντάξει, ακούει ο κόσμος. Φυσικά ακούει ο κόσμος. Στο μπάσκετ λέω ότι αν παίξει μία χειρότερη ομάδα με μία καλύτερη 10 παιχνίδια θα τα χάσει και τα 10. Στο ποδόσφαιρο, αν παίξει μία πολύ χειρότερη ομάδα με μία πολύ καλύτερη, ένα μπορεί να τη το κλέψει. Μάλιστα. Αυτό λέω. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή που κέρδισε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ναι. Μέσα στο παλατάκι τα τελευταία χρόνια, τι σημαίνει αυτό? Τίποτα δεν σημαίνει. Μία φορά έγινε μόνο. Μία φορά έγινε. Δεν έγινε μία φορά. Μία φορά. Παραπάνω και δεύτερη να είτε έγινε. Και εμείς φτάσαμε. Δεν ισχύει αυτό που λες ότι γίνεται μία φορά στα κοινά. Και εμείς πριν δύο χρόνια φτάσαμε ένα καλάθι να φτάσουμε στο τελικό. Δεν μπορεί για να ολοκληρώνουμε και να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Δεν μπορεί στο ένα να λες ότι επειδή έχασε σήμερα σαν δικαιολογία ότι ο Προμηθέας έχει
τριπλάσιο μπάτζετ. Εντάξει. Και από την άλλη να σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πενταπλάσιο μπάτζετ από σένα και να δει το Χαριλάου και με πολλά στρέλα. Εντάξει. Ή θα ισχύει το ένα ή το άλλο. Αυτό που όχι, λέω, εσύ θε να δικαιολογήσει τώρα. Μα σου λέω. Την ταπεινωτική ήττα. Μα σου λέω του ότι το δεν είναι καθόλου ταπεινωτική. Δεν είναι καθόλου για μένα ταπεινωτική. Ταπεινωτική. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι. Είναι μία ήττα. Εντάξει, εσύ είναι μία ήττα ρεζίλη για τον Άρη. Είναι μαύρη σελίδα στην ιστορία. Εμένα θα ήταν ταπεινωτική ήττα αν ο Άρης ήταν δομημένο, χτισμένο για να πάει για πρωτάθλημα και έχανε. Ορίστε, του γράφουν και τα site. Ναι. Οι κίτρινοι βίωσαν μία μαύρη σελίδα στην ιστορία του. Okay, okay. Μια και βρέθηκαν εγώ μπορώ να, ακόμη να... και στο μείον 27. Ωραία, μπορώ να θέλω να λέω αυτό που θέλω εγώ. Και θα κρίνει ο κόσμο, θα βγουν και στην Αριανή μου, θα βγουν και συνοπαδεί που πιστεύονται να ανοίξουμε τι γραμμέ και θα το συζητήσουμε. Εγώ λέω, ταπεινωτική είναι μία ήττα, ειδικά από ένα Προμηθέα ή οποιαδήποτε ομάδα όταν έχω. Έχω budget, έχω ομάδα στήσει για να πάω για να διεκδικήσω πρωτάθλημα και χάνω από τον Προμηθέα. Όταν έχω μια ομάδα 300.000 που πρέπει να κάνω οικονομία, να πληρώσω τα χρέη μου και έτσι πρέπει να, για να μην πέσω, δεν είναι καθόλου ταπεινωτική για σόπα. Μένα. Όταν εγώ δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Φάρο και δεν πήγε τελικό, γιατί έβγαινε στα Facebook και κορόιδευες. Από το Φάρο. Ναι. Ο Φάρο ήταν, ναι, είχε μεγαλύτερο budget από σένα, ήταν μια ομάδα. Φυσικά. Ο Φάρο, ναι, είχε μεγαλύτερο budget από τον ναι, φυσικά. Ο Φάρος της Α2. Ο Φάρος της Α2, ναι. Εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ εκείνη τη χρονιά είχε 350 χιλιάρικα μπάτσα. Ο Φάρος είχε μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο είχε. 600 είχε εκείνη τη χρονιά. Δεν είχε καμιά μεγάλη λάμπα ο Φάρος. Εσύ γιατί λύσαξες τότε και βγαίνεις τότε. Και ένα Φάρο. Εδώ μας διάβασε ολόκληρη την ιστορία ότι ποιος είναι ο Προμηθέας. Η εκπομπή είναι ανεβασμένη. Πρέπει να μιλάμε και για. Το λέει και όλα. Ιστορία, λόγο και τέχνη. Σωστά. Σωστά. Γι' αυτό διάβασε ο ποιος ήταν ο Προμηθέας. Εγώ να σου πω την αλήθεια δεν το θυμάμαι τον Προμηθέα. Τον Προμηθέα Δεσμότη, κάτι είπαμε, πρέπει να είναι έχει. Μυθική μορφή της αρχαιότητας. Μπράβο του. Γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Οκεανίδας Ασίας ή Κλιμένης. Μπράβο του Προμηθέα. Παράγεται από την πρόθεση προ και το ουσιαστικό μη της με περισπομένη στο ήττα. Σκέψη σημαίνει. Προσκέψη, δηλαδή προνοητικός. Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια η οποία έχει σταθερά οικονομική βάση, μια εταιρεία πολύ γνωστή με franchise καφέδες οι οποίοι την... την οποία έχει την διαχείρισή της. Λοιπόν, ποιον είχαν βάλει, τον Προμηθέα είχαν βάλει σε ένα βουνό και τον τρώγανε τα πουλιά, τα σηκώτια, να πούμε και τα αυτά. Ο Προμηθέας Δεσμότης, δεν σου είπαμε. Ναι. Μπράβο. Αυτός πρέπει να ήταν. Μπράβο. Δεν είναι καλός. Τα πουλιά τον τρομοδικέφαλος τον έτρωγε το σηκώτι. Δεν ξέρω. Μπορεί. Αετός μου είναι σίγουρα τον έτρωγε. Σίγουρα. Γιατί ο αετός αρπάζει ότι είναι πάνω από τη γη. Ό,τι είναι πάνω από τη γη το αρπάζει. Τα κρέατα του αρέσουν. Κάτω από τη γη δεν ξέρει τι γίνεται. Του αρέσουν. Κάτω από τη γη ασχολείται οι κότες. Πρόσεξε, μην τα δοκιμάσει τα κρέατα του αετός. Μυρμικοφάγη. Ο Άντβαρτ. Τα κουνάβια αυτά ξέρω εγώ. Σκατζόχυρη και τέτοια. Θα με αφήσει να τελειώσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, και λέω. Πραγματικά. Είναι μια ήττα, όπως λες εσύ, μεγάλη. Δεν περίμενα τόσο μεγάλη να πω την αλήθεια. Ταπεινωτική. Εγώ την χαρακτηρίζω ταπεινωτική. Εσύ χαρακτηρίζω όπως θέλεις, αφού σου αρέσει. 21 πόντους, φίλε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λέω εγώ δεν μέσα με αυτά. Όχι. Κουσίνα είναι πολύ. Εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Εγώ λέω με τους συναργιανούς. Δεν είναι κακό, Ρεζάκο. Αυτό ισχύει. Είναι όταν μια ομάδα χάνει με 21 πόντους, είναι μια ταπεινωτική, ντροπιαστική ήττα. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Αν θυμάμαι καλά στην κανονική περίοδο. Εγώ καταγράφω το γεγονό. Αν θυμάμαι καλά. Στην κανονική περίοδο πέρσι ο Προμηθέας κέρδισε και εδώ και εκεί. Στην κανονική περίοδο. Και πήγα πάνω από αυτό. Συγχαρητήρια. Και πήρε και μετάλλια. Ήταν η πρώτη φορά. 21 πόντους δεν έχασε. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της, του μπάσκετ και της Α1 γενικότερα. Φυσικά είσαι πώς το λένε. Η οποία έδωσαν στο τρίτο μετάλλια. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό παγκόσμια. Δώσαν στο τρίτο μετάλλια. Με τις μεγάλες διαφορές. Ποιος είναι ο πρόεδρος, Εσάκε? Με τις μεγάλες διαφορές. Εσάκε, ποιος είναι ο πρόεδρος? Βασιλακόπουλος, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Του Εσάκη, όχι. Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι ο κύριος Γαλατσόπουλος. Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος. Ναι, έδωσε. Τι θέλω να πω. Είσαι εξοικειωμένος με τις μεγάλες διαφορές. Με τον ΠΑΟΚ το ρεκόρ έχεις 35 πόντους. Σωστά, πόντ. Σωστά. Ε? Όλοι νόμιζαν ότι παίρνει το 35. Εντάξει, για τα μετέωρα. Ότι, το είναι γνωστό ότι και στον μπάσκετ είστε μεγαλύτερη ομάδα, περισσότερου τίτλου, περισσότερα. Δεν είπα εγώ αυτό, Ρεζάκο. Εγώ λέω κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Στα μεταξύ μα μάτσε έχει τη μεγαλύτερη διαφορά. Οπότε έχει να πάει στο τάδε. Βέβαια. Πότε παίρνει τελευταίο που τάδε. Μία μικρή διαφορά. Εσύ έχεις 35 πόντους, είναι ωραία, μου δίνεις ωραίες assist. Εσύ έχεις 35 πόντους και έρχεσαι στον Άρη με έναν Άρη. Τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσά μας. Σωστά. Μα το λέω. Μπράβο. 35 πόντους με έναν Άρη ο οποίος. Άσε τώρα. Περίμενε. Υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά. Θα την καταλάβεις. Τι εννοείς, για πες το αυτό, πώς το είπες αυτό. Ειδοποιός διαφορά. Τι σημαίνει αυτό. Θα πει ότι σε αυτά τα δύο που σου λέω υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι η ειδοποιός μεγάλη διαφορά, ναι. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι.
Στο μεταξύ μας, που μας χέσει 35 πόντους, ο Άρης ήταν ένας απλός Άρης, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ενώ εγώ στους 33 πόντους που σε έχω κερδίσει, είναι η καλύτερη ομάδα της ιστορίας που είχες ποτέ. Φέρε τα χαρτομάτια. Είναι η καλύτερη ομάδα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εδώ είναι. Κανείς δεν θυμάται τους 33, κύριος... όλοι θυμούνται τους 35 γιατί είναι ο το, μεγαλύτερο... Γιαννούλης το μεγαλύτερο σκορ. Κάνει εκπομπή διαφορά. Εδώ. Την Παρασκευή. Ρώτησε εδώ. Τον. Την Παρασκευή. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα που είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του? Βράσε τώρα, είναι... μην πας εκεί. Εγώ σου λέω ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Είναι έτσι. Αυτό που σου λέω. Είναι 35. Αλλά εγώ σου λέω στους 33. Και για να πάμε και στο πρώτο break. Ναι, να τελειώσω λίγο με αυτό, sorry. Του Ράδιο Μαρμίτα, ναι, παρακαλώ. Με αυτό, βλέπω, δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω τους συνοπαδούς με αρκετούς που υπάρχει μια... εντάξει, λογικά, εδώ έχεις ένα δίκιο, λόγω της μεγάλης διαφοράς. Δεν νομίζω κανείς να πίστευε ότι μπορεί αυτή η ομάδα να κερδίσει τον Προμηθέα. Όχι, αλλά όχι και έχω, τόσο. Έχω, πάντα έχω δίκιο. Όχι και, ναι, όχι, όχι. Βλέπω μια μεγάλη έτσι, απογοήτευση και τέτοιο. Πρέπει να δοθούν όχι και κάποιες... Ναι, πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Γουλιέλμο, γιατί ακόμη το τοπίο είναι πολύ θολό όσον αφορά με τις προθέσεις του. Έτσι λέω εγώ. Και όσον αφορά το αν είναι κάποιος από πίσω, αυτός έχει πει ότι δεν είναι κανένας από πίσω. Εγώ να πω την αλήθεια, πολύ αφιβάλλω. Αν δεν είναι κάποιος από πίσω, κύριε Γουλιέλμο, δύσκολα τα πράγματα σε βλέπω, διότι με τον Άρη ποδοσφαιρικά να πηγαίνει έτσι, και κλείνω με αυτό Τάσο, ναι, ναι. Να πηγαίνει έτσι καλά, σχετικά καλά, μπορεί και πολύ καλύτερα. Δεν το βλέπω το παλέ. Το βλέπω, όχι βέβαια να φτάσει να είναι σαν το σημείο, σαν το κρατικό της Πηλαίας, να είναι ένας εδώ, ένας εκεί και ένας στη Βόρεια Αμερική. Το ιδιόκτο, αλλά... Πάουκ Σπορτς Αρένα. Ωραία, βλέπω ότι να είσαι κοντά σε εκείνο το βλέπω το πράγμα, το θέαμα. Δεν σε βλέπω για έσοδα, οπότε ψάξω. Mm-hmm. Αυτό. Ωραία. Εγώ βλέπω καλύτερες ημέρες πάντως στον μπασκετικό Πάουκ. Στο Πάουκ Σπορτς Αρένα, στο ιδιόκτητο Πάουκ Σπορτς Αρένα. Το... ιδιόκτητο αυτό. Γήπεδο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Εν αντιθέσει με τον Άρη, ο οποίος νικιάζει. Νικιάζει, να πούμε, στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Το φως και τη ΔΕΗ όμως. Στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, που είναι φως και το γνωστό πλέον. Για εσάς Παλέ Ντεσπόρ. Το οποίο είναι, είναι, το οποίο είναι κρατικό εθνικό στάδιο, έτσι. Ναι, σωστά. Άμπρα. Απλά, για να τα λέμε και όλα, η σάλα, το παρκέ λέγεται. Έτσι είναι. Πολύ σωστά. Νικάλης, το οποίο πληρώνουμε για να πούμε. Νικάλης και είναι ντροπή εδώ για την πόλη να μην έχει δοθεί. Το όνομα του Νίκου Γκάλη σε ένα δρόμο, σε ένα γήπεδο, σε ένα κάτι. Σε τιμάει και, αυτό έχει, και έχει δοθεί στην Αθήνα, νομίζω. Ναι, το βάλαν σαν μεγαλύτερο γήπεδο του κ. Εντάξει, είναι ξεφτύλα εδώ και για τους δημάρχους, έτσι, και για τους πολιτικούς, όπως και του Γιώργου Κούδα, όπως και του Βασίλη Χατζηπαναγή, να μην κοσμούν αυτά τα τρία ονόματα, το μίνιμουμ, κάποια γήπεδα. Εδώ τις πόλεις ή κάποιες οδούς κτλ. Είναι ντροπή. Εσύ στο νέο γήπεδο είναι το ονομάστε Γιώργος Κούδας, φίλε. Γιατί... Κατάλαβες. Αν και δεν μου πέφτει τώρα. Άντε, εμείς να το ονομάσουμε, φίλε, το γήπεδο το καινούριο Γιώργος Κούδας. Εσείς το γήπεδο που δεν θα κάνετε πότε το ονομάστε Νίκος Γκάλης. Ξέρω εγώ. Αν βρεθεί κανένας Χριστιανός, χτίσουμε καμιά παράγκα, κάτι θα κάνουμε κι εμείς. Καλά. Ονομάστε το ένα προβολέα από το Χαριλάου του Νίκος Γκάλης, να πούμε. Και το άλλο βγάλετε το Λιπηρίδης. Πρωτομές προσέξτε γιατί μην έρθουν τίποτα Ολυμπιακοί πάλι και γίνει τίποτα. Με τις πρωτομές, έτσι. Ναι, έχουμε το νου μας, βάλαμε μυαλό, γιατί δεν υπάρχουν πρωτομές πλέον, να ξέρεις. Πρωτομές τις κατέβασε ο Μπουτάρης, μέχρι και τον Αθανάσιο Διάκο, τον Μιαούλη και τον Μάρκο Μπότσαρη. Τους κατέβασε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο Ιωάννης, ο κίτρινος Ιωάννης. Ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα σε μια εκδήλωση του Άρη. Και αποχώρησε. Και αποχώρησε. Ναι. Αποχώρησε. Δεν μίλησε, δεν είπε εκεί. Πού να μίλησε, αφού άρχισαν να φεύγουν βροχή. Οι χλέπες και οι ταγκανίκες, οι λίμνες. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα μετά ο 3-0 η Παρίσι Ζερμέν. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Τάβλη θα παίξω. Μετά ο Τάσος. Έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε πάρα θα πολλά. Πει και αυτός αυτά που θέλει. Και εγώ για ποδοσφαιρικό Άρη βλέπω μια ένδειξη. Θα δώσουμε και γραμμές. Και θα ανοίξουμε αμέσως γραμμές. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκα, Ζάχος Ντρούλινγκ. Παρέτσα μέχρι και τις 10. Να πούμε καταρχήν ότι οι γραμμές θα είναι ανοιχτές. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να μας τηλεφωνήσετε για να το συζητήσουμε το θέμα σας. Στο 23-12-87-3-8, 69-45-2-87-3-8. Και για τα μηνύματά σας, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Όσοι φίλοι θέλετε να δείτε αύριο το ευρωπαϊκό μάτς Μπατέ Μπορίσοφ ΠΑΟΚ στις 10 το βράδυ. Επαναλαμβάνω, είναι Μπατέ Μπορίσοφ και όχι Μπατέ, όπως το λέτε εσείς οι βλάχοι. Εντάξει, Μπατέ Μπορίσοφ λοιπόν, ΠΑΟΚ, στις 10 το βράδυ, στην αίθουσα Βεργίνα, από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης,
χωρίς να είναι απαραίτητη το εισιτήριο για είσοδο για το καζίνο. Έτσι, πάτε εκεί και μπαίνετε κατευθείαν με απεριόριστη μπύρα, κουτραντάν μπύρα, όσο θέλετε πίνετε, όσο αντέχετε πίνετε. Και με πάρα πολλά πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Όσοι στείλετε μήνυμα, βάλτε ονοματεπώνυμο, κερδίζετε διπλή πρόσκληση. Για να πάτε αύριο στο Ρίτσο Καζίνο εντελώς δωρεάν, να απολαύσετε μπύρα παγωμένη, να απολαύσετε ευρωπαϊκό μάτς σε γιγαντοοθόνη, στη μεγαλύτερη γιγαντοοθόνη της πόλης και πλούσια δώρα να διεκδικήσετε στο ημίχρονο. Θα είναι εκεί και ο δικός μας εδώ, ο Κωστής, ο Τσατσαρός. Ο αδερφός Κωνσταντίνος. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54, 5, 20 και 6. Όσοι στείλετε, επαναλαμβάνω, κερδίζετε. Ωραία, τι ήθελες εσύ κάποια να πεις και λοιπόν, εγώ. Είχαμε σήμερα και κύπελο Ελλάδος. Είχαμε κάποια μάτσε εξαναβολής. Έπεσε και ο Πανιόνιος αυτό. Είναι... Πανιόνιος, Λάρισα, άνετο 2-0. Yeah. Σε πολύ καλό momentum, σε πολύ καλή φόρμα η ομάδα της Νέας Μύρνης. Με 10 η Λάρισα. 1-0 ημίχρονο, 2-0 τελικό. Με 10 τελείωσε η ομάδα του Κοντού. Και, στο άλλο μάτς. Στο άλλο μας εξαναβολής, εδώ οι κιανέρυθροι, λέγονται. Ναι. Ο Ηρακλής. Όχι κιανέρυθροι, κιανόλευκοι. Κιανόλευκοι. Κιανέρυθροι είναι οι Πανιόνιοι. Το μυαλό μου είναι στον Πανιόνιο, δεν ξέρω γιατί. Εκεί οδηγούμε. Γιατί είστε αντίπαλοι. Ναι, γι' αυτό. Οι κιανόλευκοι εδώ. Δεν είστε φιλικά σωματεία, είστε αντίπαλοι. Ναι, ναι. Τη πόλη πήρε το διπλό με 0-3 στην πασίγνωστη έδρα τη Θύελλα Καμαρίου. Στην Άξο. Θύελλα Καμαρίου, λοιπόν, Ηρακλής. 0-3 στο ΔΑΚ Νάξου. Να πούμε ότι το σκορ διαμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. 0-0 ήταν το πρώτο μάτς. Με τον γκολ του Γιαμπάρη στο 58 και ακολούθησαν δύο τέρματα ακόμα. Λίγο πριν, όχι λίγο πριν, μετά τη λήξη του αγώνα. Μετά τη λήξη της κανονικής περίοδου. Στο συν 1 γκολ για τον Ηρακλή. 91. Ναι, από τον. Δηλαδή. Ναι, ναι, από το γύρισμα του στον Παναγιωτούδη που από το πέναλτι έκανε το 0-2 ο Παναγιωτούδης και 0-3 από κάθετη, εντυπωσιακή κάθετη του Μουμίν για τον Κλέιτον, ο οποίος σκόραρε και έκανε το 0-3 με την Θύελλα Καμαρίου. Ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από την Νάξο. Μπράβο. Και ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μακουκούλα. Ωραία. Μακουκούλα, σε ακούει. Αυτά και για το κύπελο Ελλάδος. Να πούμε ότι καταρχήν να δώσουμε λίγο, θα πούμε για ΠΑΟΚ, να δώσουμε λίγο τα ημίχρονα στα δύο εν εξελίξη μάτς του Champions League. Παρίς Σεντζερμέν, Ερυθρός Αστέρας 4-0, δεν είναι τελικό παιδιά, είναι ημίχρονο. Και Λοκομοτίβ Μόσχας Σάλκε. Ο Ζάχος έπαιξε χι ημίχρονο αυτό το. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Εντάξει, φίλε. Λέω πα και αντέξω ένα ημίχρονο αυτά τα. Κοίταξε. Αυτό ο καφενέ στη Σέρβη. Εγώ πώ το συνδέω. Ναι. Εντάξει, μισό ευρώ έπαιξα. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ομάδα φίλη προσκύμενη προ τον Ολυμπιακό. Ωραία, που είναι η αγαπημένη ομάδα του πρόεδρου. Σου. Γι' αυτό το έβαλε χι. Γιατί ήθελε να υποστηρίξει μπα και πα και ένα αποτελεσματάκι να χαρεί ο πρόεδρο. Να έχει τα πάνω του. Πώς θα λες, μπράβο, ρε τρέγια. Θα δώσει κανένα πριμ έξτρα ο Καρυπίδης για νίκη στο Πανιόνιο. Δεν ξέρω. Μήπως είχε δοθεί κανένα πριμ έξτρα στα Γιάννενα, λέω. Και πολλού φανατισμού είχα δει. Μπα και είχε δοθεί από κάποιον ρε παιδί. Ξέρεις, στην Ισπανία, ωραία σεις. Τα πριμ είναι νόμιμα. Backdoor ήταν αυτή η Ζάχο, δεν ήταν εσείς. Σωστά. Backdoor την παίρνει όμως ο Νίκος Γκάλης. Θα βάλω καλά την κεφάλ τώρα. Ο Κόρβας την πήρε από τον Μπρέλεβιτς με backdoor και εκτελεί με το ένα χέρι 3 points. Το back door είναι κοντά στο καλάθι. Κοίτα τι άνετα γκολ έβαλε. Πανιονάρα. Ωραία, Πανιονάρα. Και από ό,τι έμαθα θα είναι και Ζίνκα το γήπεδο. Σίγουρα. Γιατί σα έχουν βγάλει και ένα πολύ ωραίο σύνθημα. Ναι, αυτό Ζίνκα είναι πολύ δεδομένο. Πολύ ωραίο σύνθημα έχουν βγάλει. Το Ζίνκα είναι δεδομένο γιατί η λαοφιλία του Πανιονίου είναι πασίγνωστη σε όλη την Ευρώπη. Οπότε θα είναι εντάξει. Να πούμε γραμμέ είναι ανοιχτέ, παιδιά. Έτσι, όποιο θέλει, 23-10-287 και τέτοια. Δεν νομίζω να πάρει και κανένα. Κάτι πήγε να πει και πήγα να απαντήσω. Ναι, βέβαια, συγγνώμη. Δεν θυμάμαι όμω τι με πετά από τον Ιωάννη. Για τον Πανιόνιο είπα ότι είναι σε καλό momentum. Α, όχι, λέω για τα πριμ, για τα πριμ που έλεγα. Λέω ότι στην Ισπανία το πριμ είναι νόμιμο. Δηλαδή, παίζει ρε παιδί μου Ρεάλ, ξέρω εγώ, Μπαρσελόνα τώρα, α το πούμε πιο εύκολο. Και έχει μία τρίτη ομάδα. Ένομο συμφέρον να κερδίσει η Μπαρσελόνα, ας πούμε. Αλλά η Μπαρσελόνα είναι αδιάφορη για το μάτσο. Ας το πούμε έτσι, ρε παιδί μου, γιατί μου έρχεται αυτές οι ομάδες. Είναι νόμιμο το να μπει η τρίτη ομάδα, η Βαλένθια, να πει 1 εκατομμύριο στην Μπαρσελόνα για να κερδίσει. Λέω στα Γιάννενα, ρε παιδί μου, τους είδα πολύ έτσι
πολύ μαχητικούς. Λέω, μπας και είχε γίνει από κανέναν άλλον τρίτο, ρε παιδί μου, καμιά. Έτσι ακουγόταν, ξέρεις, λίγο καφενιακά για κάποιο πριν. Δεν νομίζω, γιατί... Δεν νομίζεις. Αν ήταν... Σωστά, πού να δώσει πριν στον εαυτό του να δώσει, γιατί... Αν ήταν Γιάννενα... Στα Γιάννενα... Γιάννενα, έχουν... Γιάννενα Ολυμπιακός που είναι οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου, ναι. Θα έλεγα να υπάρχει μια λογική, αλλά τώρα με τον Άρη, ναι. Ο οποίος θα βγει έκτος έδρας. Έχει και μια λογική, γιατί ναι. Από ό,τι ακούγεται και στα Γιάννενα... Εγώ δεν νομίζω να είσαι στην πεντάδα φέτος. Ναι, χωρίς... Ναι. Και ναι. Βάζω, γιατί το λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω ναι. Πάλι, βάζω ως κριτήριο τα αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα που μπορεί να παίρνει νίκες, αλλά ναι. Άμα δεις και με τη Λάρισα ωραία. Και με την Τρίπολη, τώρα ήσουν ναι. Ένα χάλι μαύρο. Ναι. Ενώ εσύ έθελξες με την απόδοσή σου και με την Άκη. Για τον Άρη μιλάω τώρα. Και τον Ολυμπιακό έθελξες. Για τον Άρη μιλάω. Για το πιο πάνω level που είστε πιο πάνω και είστε καλύτερη ομάδα από εμάς. Εγώ το είπα. Έθελξες και με τον Ολυμπιακό και με την Άκη. Στις εκπομπές μας είσαι δίπλα μου. Σωστά. Έχεις ακούσει την κριτική που έχω κάνει. Δεν νομίζω να αμφισβητήσεις. Ναι, λες όχι. Ότι λέω τα πράγματα με τον Ολυμπιακό. Σωστά λες, μετράνε οι νίκες. Έτσι. Ναι, ναι. Είπα ότι ο ΠΑΟΚ, ιδίως με τον Άρη, ήταν ένα μάτσο χάλια. Άστο με τον Άρη. Έκραξα Κατσερίδη, έκραξα Βέρμπλουμ. Δεν μετράει το κύπελλο για το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά εγώ λέω για την κριτική που κάνω. Ωραία. Λέω εγώ τώρα. Και σωστά είπε για τα πριν, α πούμε. Και λέω εντάξει, για να το τελειώσω με τα Γιάννα, γιατί πολλά ακούγονται έτσι πολύ καφενιακά ότι τι συμμετοχέ, ρε παιδί μου, όπω λέει και ο Νικόλα, δεν τι έχει ο Χριστό Βασίλης, πώς το λένε, ότι υπάρχουν άλλες μετοχές, ότι τις έχει άλλο. Πολύ καφενιακά δεν τα ναι. Υιοθετώ εγώ αυτά. Ο Θόδωρος σίγουρα δεν τις έχει πάντα. Δεν τα υιοθετώ ναι. Εγώ. Λένε έτσι, ότι έτσι. Είναι σε άλλα γραφεία τέτοια οι μετοχές των Ιωαννίνων. Εγώ δεν τα υιοθετώ φυσικά. Ακούγονται καφενιακά. Λοιπόν, και να πω, είπες για τον ΠΑΟΚ. Άλλες μετοχές, ξέρεις. Είναι... Όχι, δεν ξέρω για τις άλλες μετοχές. Οι μετοχές, αν έχει τέτοιο, αν οι μετοχές βρίσκονται στην ΠΑΕΑΡΙΣ, μπορούμε να πάμε. Η υπόθεση με το άρθρο 44, όλα εντάξει, η κρεμωδική κάτι. Όλοι είμαστε όλα perfect. Όλα καλά. Όλα perfect. Δεν έχουμε καμιά αναγκούλα. Κανένα. Πληρωμένη είναι η παίκτη. Τα πάντα όλα. Ένα 400 μοιραστήκαν. Έχει ακούσει κάποιον παίκτη να λέει ότι είμαι απλήρωτο. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Ένα 400 μοιραστήκαν προκαταβολές. Προκαταβολές και ούτε κάπου τόσο. 18 μεταγραφές κάνατε. 18 μεταγραφές. Δηλαδή, 17 ή 18. 17-18. Ναι. Και πήρα ένα 400. Δηλαδή πιο λίγα από 100 χιλιάρικα. Ναι. Καλό ποσό. Καλό ποσό. Καλό ποσό. Δεν θα πήραν όλοι. Ο πιο ακριβώς του Άρη πόσο είναι. Νομίζω το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Άρη πρέπει να είναι τον Μπρούνο Γκάμα. Νομίζω. Πόσο? Νομίζω πρέπει να είναι κανένα 300-350 και του Μαυράη, συγγνώμη. Γιατί θυμάμαι τότε στα. Όταν τον μπαζαρεύαμε, έγραφαν τα ρεπορτάζ ότι δεν κατέβαινε από τα 350 χιλιάρικα. Μπορεί να είναι και ο Μαυράη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είσαι ο Μαυράη. Ναι. Που έχει παίξει Μπουντεσλίκα, έχει παίξει ναι. Να πούμε, σε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Μαυράη? 32. 32. Το συμβόλαιό του στη Γερμανία, του Μαυράη, το μίνιμουμ να μην ήταν 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω τόσο, αλλά ήταν σίγουρα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είναι εδώ τώρα. Ναι. Ναι. Άρα. Για να έρθει σε μια ομάδα ναι. Η οποία έρχεται από τη Β' Εθνική, αυτό σημαίνει ότι δεν έχει υψηλούς στόχους. Ποιος το είπε αυτό, αυτό το λέει εσύ. Για να εσωματωθεί και να είναι, ρε παιδί μου, σου, στην πτωχευμένη Ελλαδίτσα. Αυθαίρετο συμπέρασμα. Με 3 εκατοστάρικα, ναι. Σημαίνει ότι είναι στη δύση της καριέρας του, είναι στα τελειώματα και στα λοιπά. Προφανώς ο Βέρμπλουμ είναι στην αρχή της καριέρας του. Έτσι λένε τέλος πάντων τα νούμερα. Έτσι, και οι στόχοι ενός ποδοσφαιριστή, σωστός. Ο οποίος έπαιξε. Τώρα θα μου πεις. Ο Μπάσα ήταν. Ο Μπάσα για τον Αλβανό, επειδή είναι η ίδια ηλικία, ήταν αρχηγός στο Ρήνο για 4 χρόνια. Στο Ρήνο, τώρα μπορείς να μου πεις, κάτσε ρε Σιτρέγια. Και ο Βιερίνια ήρθε 5 χρόνια που ήταν Μπουντεσλίγκα σε Βόλσμπουργκ κτλ. Έτσι, ήρθε και παίζει. Ο Βέρμπλουμ και ο Χατζερίδης. Απλά έχει τριπλάσιο συμβόλαιο από ωραία. Το. Από τον έχουμε, έχουμε γραμμή, λοιπόν. Πάμε στο φίλο. Γιατί... Α, έχουμε γραμμή. Έχουμε. Α, ωραία. Ανοίξαμε. 23-10-287 τριοκτάρια. Έχω μία όχι τόσο καλή είδηση, θα την πω αργότερα βέβαια. Βλέπω εδώ από το All About Us. Πολύ ωραία είδηση είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε φίλε. Στο φίλο. Έλα, καλησπέρα, τσακάλια. Καλησπέρα, γεια σου. Μια ερώτηση να κάνω, τάση, γιατί δεν τα πάω καλά λίγο. Έλα, Νίκο. Δεν μου λες μετά το μάτς με την Ξένη που είναι αύριο και με τον Απόλλωνα, έτσι. Ναι. Μετά υπάρχει διακοπή, αδερφέ. Μετά ναι. Λέω καλά. Ναι. Ναι, και μετά πας στο Γκλεάνθη. Ναι, αυτό μετά θα φτάσω και θα σε πω πόσο καιρό διακοπή. Μία εβδομάδα. Λοιπόν, άκου τώρα θα σε πω. Ναι. Δεν ξέρω άμα την πήρατε, άμα την πήραμε, την πήρα χαμπάρι κάποιοι μέσα και στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Λοιπόν, σε αυτή την πίστα του πρωταθλήματος. Φτάνουμε φιλαράκι σε μια επικίνδυνη στροφή. Λοιπόν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Έτσι, όταν έχεις ένα μάτς με τον Άρη και με τον Παναθηναϊκό μετά, πρέπει σε αυτό το κομβικό σημείο να φανείς ομάδα. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κούραση. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες ότι είμαι μαλωμένος, ξέρω εγώ, και δεν βάζω παίκτες, γιατί κάνα κάποια προβληματάκια. Λοιπόν, από τη στιγμή που με
μεταγραφές σου δεν πετύχανε, θα βάλεις ό,τι καλύτερο έχει. Θα πνίξεις λίγο τον εγωισμό και θα βάλεις ό,τι καλύτερο έχει. Γιατί δεν χωράνε δικαιολογίες. Άμα είσαι ωραίος και φανίσεις το πρόσωπο που εμφάνιζες πριν κάποιες αγωνιστικές, πριν τα ευρωπαϊκά μας, εγώ πιστεύω, φιλαράκι, ότι θα φύγουμε έτσι φωτός μπροστά. Το θέμα είναι μη δω να πούμε κίνδυνα να πουπούλα που βλέπω μετά την ΑΕΚ. Γιατί με την ΑΕΚ ήμουνα έτσι στο μάτς. Δεν είδα κανένα πάω. Κουτουρού παίζανε. Δεν υπήρχε οργάνωση από την άμυνα μέχρι την επίδεση. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω... Εντάξει, είσαι υπερβολικός αυτό που λες τώρα. Καθόλου υπερβολικός. Εγώ νομίζω ότι κάνεις λάθος στο μάτς με την ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, γιατί είδα μόνο ατομικές ενέργειες του Πέλκα, του Μαουρίσιο. Εντάξει, δεν είχε πλάνο η ομάδα. Ο τερματοφύλακας όπου να είναι την μπάλα έδινε. Πίσω γινούσαν την μπάλα. Τι λες, Νίκο, τώρα. Τι λες, Νίκο. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο 20 λεπτό. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ ήταν... Όταν ισορρόπησε το μάτς, ήταν αρκετά καλύτερος από την ΑΕΚ. Γι' αυτό και κέρδισε και 2-0. Αλλιώς δεν κέρδισε. Ναι, ρε γόρι μου, κέρδισε με δύο φάσεις που κάναμε. Δεν είναι κανένα δύο φάσεις, ρε Νίκο. Εντάξει, είχαμε και την κεφαλιά. Εντάξει, το ένα, εντάξει, το άλλο. Εντάξει, αγόρι μου, είναι δυνατόν να παίζει έτσι με στην τούμπα. Νίκο, σταμάτα λίγο. Εσύ, εγώ συγγνώμη λίγο. Παραλείπεις κάτι. Παραλείπεις ότι ο ΠΑΟΚ τα έδωσε όλα για να κάνει κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του. Για να περάσει στους ομίλους του Champions League. Ο ΠΑΟΚ παίζει από τέλος Ιουλίου. Ναι, συμφωνώ. Έτσι, με όλα του τα καλά χαρτιά. Και η ομάδα παρουσιάστηκε κουρασμένη. Είναι λογικό, έπειτα μην λησμονείς, ότι έπαιξες με Chelsea, έπαιξες με Μπεφίκα, έπαιξες με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ. Έρχονται δύσκολα μάτς, πας μπάτε Μπορίσοφ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θέλει μια ειδική διαχείριση. Δεν μπορεί να παίρνεις και αποτελέσματα να παρουσιάζεις και θέαμα. Να μην, δηλαδή, μην μηδενίζουμε τις καταστάσεις. Δεν μηδενίζουμε, έτσι. Αλλά και εσύ παραλείπεις κάτι. Από τη στιγμή που λέμε ότι έχουμε δύο δεκάδες που δεν έχουμε, τον παπά να μην τον πουλάνε μερικοί. Όταν παίζουν ήδη και ήδη, φυσικά θα κουραστείς. Και οι άλλοι παίξανε με μάτς ευρωπαϊκά, αλλά είδαν ένα πλάνο, να λέμε τις αλήθειες, εντάξει. Στον Ολυμπιακό δεν φάνηκες καθόλου. Με την ΑΕΚ έπαιξες μισό ημίχρονο. Κινδύνεψες από... Έβαλες δύο γκόλα, κινδύνεψες από άλλα δύο από την τύχη. Δεν μπορείς να στηρίζεις, φίλε, να έχεις την τύχη. Εντάξει, πρέπει να πατήσεις την μπάλα κάτω και να παίξεις από ΑΟΚ. Όταν λες ότι έχεις καλή ομάδα και είσαι πιο καλή από όλους. Θα έρθουν και τα καλά παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ θέλω να αφήσουν εκεί τις δηλώσεις και τα τέτοια και να κάνουν καμιά προπόνηση με τα στημένα, εντάξει. Να κάνω καμιά προπόνηση εκείνος ο προπονητής εκείνος με τα στημένα και να αφήσω τις δηλώσεις. Γιατί η τύχη δεν θα είναι συνέχεια και με τύχη δεν παίζεις πρωτάθλημα, φιλαράκι. Παίζεις με ομαδικότητα και με αγάπη και να αφήσω και τα μαλώματα. Για το κοινό συμφέρον του ΠΑΟΚ, τα άλλα όλα να είχαμε να λέγαμε, δικαιολογίες δεν παίρνεις. 5 χρόνια δικαιολογίες ακούμε. Λοιπόν, να σφορτήσουν εκεί, να κάνουν... Ρε Νίκο, τι θέλεις, 5 στα 5 έχει. Δηλαδή, άμα έκανες κανένα δύο τρομπόνια, τώρα τι θα έχεις να την άξει την πόλη. 5 στα 5 έγινε, φίλε. 8 ομάδες είναι στην Ευρώπη που έχουν 5 στα 5. 8 ομάδες στην Ευρώπη, Νίκο μου, έχουν 5 στα 5 μόνο. Ποτέ στην ιστορία σου, να πούμε και μου δίνεις ωραία πάσα, δεν έχεις κάνει σε εκκίνηση πρωταθλήματος 5 στα 5. Τελευταία φορά, άκου λίγο για να καταλάβεις, σου λέω. Η καλύτερη επίδοσή σου ήταν 4 στα 4. Την δεκαετία 84-85 που πήρε το τελευταίο σου πρωτάθλημα. Ναι, αλλά 5 στα 5 είναι αλήθεια και την αλήθεια. Θέμα τύχης, έτσι. 5 στα 5 είναι η μόνη αλήθεια που υπάρχει, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. 5 στα 5 είναι η μόνη αλήθεια που υπάρχει. Άσε τώρα τα θέματα τύχης. Άσε τα θέματα τύχης. Ακούμε, όχι αυτό. Όταν παίζει με πεθαμένες ομάδες, όταν παίζει παλιά φιλαράκι, με αυτά τα λεφτά που έχει ρίξει με τις ομάδες, έπαιζε μόνο τον Βορρά, τον Νότο, με ομαδάρες έτσι και παίζει πρωταθλήματα που για να φτάσει εκεί πρέπει να βγάλει αίμα. Και τώρα παίζει με σε ένα πρωτάθλημα που δεν υπάρχει κανείς, με κάποιες πεθαμένες ομάδες και τύχει στην τύχη να πάρεις ένα πρωτάθλημα, έτσι. Λοιπόν, να κάτσουν να δουλέψουν εκεί και τις δικαιολογίες και τα σάλια και τις χρόνια που ακούω ότι πάμε για πρωτάθλημα να τα αφήσουν. Έγινε. Γιατί με την τύχη στην τύχη δεν γίνεται δουλειά. Εντάξει. Έγινε. Εντάξει, να αφήσουν και να μην μαλώνουν εκεί. Άντε τώρα μαζεύει 6 χρόνια τα ίδια λόγια ακούμε. Άντε. Έγινε, Νικόλα. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 2310 287 και 38. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Τάσο. Γεια σου, Νίκο. Ο συνονόματο του παιδί και ο εγώ. Ναι, είναι και ο Ζάχος εδώ. Είναι και ο Ζάχος. Α, μπράβο. Τι λέει Τάσο μου η προσφυγή που έκανε αυτό ο Γάλλο. Ποιο. Κρυμμιάκο με υπόθεση. Ο Λεβέκ.
Ναι, έκανε την προσφυγή. Πήρε αναβολή. Άμα έκανε την προσφυγή και έχει δίκιο, θα δικαιωθεί. Τα λεφτά του. Τα λεφτά του. Ναι, άμα θέλει, άμα έχει δίκιο ο άνθρωπος και κρίνει το δικαστήριο ότι θα δικαιωθεί, θα δικαιωθεί και θα πληρωθεί. Όπως πληρώθηκε και ο κύριος Δόνης. Ο κύριος Δόνης που είχε θέμα. Όχι, δεν πληρώθηκε. Ετοιμάστε το κύριο εκεί πέρα. Έχει πολύ μέλη εκεί πέρα ο Δόνης. Οπότε να πούμε αυτός ο Γάλλος που ήταν τσακατεμένος παίκτης που ήταν στον Πάρο με συμβόλαιο 3 χρόνια. Καλός άνθρωπος. Ναι, το βρήκαν τσακατεμένο, το φέρνει τσακατεμένο. Κοιτάτε εδώ το μάνατζερ ακόμα να πάρει τα λεφτά αυτά που ήταν υποσχεθική να δώσει τα λεφτά. Ποιο μάνατζερ λες? Το μάνατζερ του Γάλλου, αυτού του τσακατεμένου. Ποιος τον έφερε το Λεβέκ? Αυτός τον έφερε ο Γάλλος, αυτός ο άνθρωπος αυτός που ήταν... Όχι, τον έφερε ο διαιτητή, ο Μίχελς ή ο Άρνεσεν. Ο Άρνεσεν, να ξέρεις πολύ καλά, αυτός ο κύριος που από την πρώην Σοβιετική Ένωση έχει καλές σχέσεις με έναν κύριο Γάλλο, ο οποίος ήταν πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και είναι τώρα και μάλλον για Ολυμπιακού. Ποιον λες, για τον Άρνεσεν? Ναι, έχει καλή σχέση με τον Γάλλο. Ναι, ναι, ναι. Πάντως να ξέρεις ότι η μεταπόληση Λούκας μεταπόληση ο Λούκας έφερε 6 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕΠΑ. Ναι, όχι, περίμενε. Τι όχι. Υπάρχει δασκαστική μπόμπα. Ναι, ναι. Θα περιμένουμε και εκεί. Κάτσε να σημειώνω γιατί βλέπω να ανατινάζονται όλοι οι Θεσσαλονίκοι στο τέλος με τις μπόμπες. Η ΕΠΟ, να ξέρει πολύ καλά. Εδώ πέρα το άλλο θέμα είναι ότι το μνημόσιο του παιδιού του κυρίου αυτού. Ποιο, το? Το μνημόσιο το παιδάκι που το φάγανε, πούμε. Το, ναι. Ναι, ναι, από την Κύπρο λες, του Μάνου, πώς το λέγονται? Όχι, όχι, αυτό το παιδάκι την Αμερική, το δωμάτιο, το δωμάτιο 3111. Ποιο, δεν καταλαβαίνω το λες, ποιο παιδάκι από την Αμερική? Το δωμάτιο, το παιδάκι αυτό που ήταν, πούμε, ο άνθρωπος, ο μπαμπάς του, ήταν ο άνθρωπος από το παραπέταγμα. Δεν καταλαβαίνω τι λες, δεν το ξέρω. Δεν καταλαβαίνω την Ιντρακόμ, κύριε μου. Δεν ξέρω από την Ιντρακόμ. Ποιο παιδάκι, ρε φίλε, λες? Το παιδί του. Που το φάγανε στην Αμερική. Α, κατάλαβα, εντάξει, ναι, τώρα μπήκα, εντάξει, τώρα μπήκα, τώρα κατάλαβα. Από την ώρα που έγινε, πούμε, το 40 του, τα 40 ημερών, ναι, πήγαν όλοι οι πολιτικάντες, πήγαν ακόμη και πρωτοπαράγοντες. Εκεί πέρα υποδηχόταν, πούμε, κάθε επισκεψή υποδηχόταν, πούμε, ο καλεσμένος, ο άνθρωπος που έχει το παθόν. Επήγε και αυτός ο κύριος, ο Κοντός, πήγε εκεί στην βίλα του αρχηγού, του θείου. Τον περίμενε ο Καραπαπάς. Τον πήγε εκεί πέρα, έτριμε σαν το χείλη. Γιατί, και τώρα μπορεί να το στείλει η Τάσο, μπορεί να το στείλει στη Ρουσία να δει το παιχνίδι. Για να σε πω κάτι, φίλε μου. Το παιχνίδι Πάκο Λιμπέρο το είδες? Ποιο το? Πάκο Λιμπέρο το είδες, για 7-0 που ήταν Ολυμπιακός, το παιχνίδι. Ολυμπιακός Πάοκ, άστοχος Ολυμπιακός, ναι. Εύστοχος ο Πάοκ, άστοχος Ολυμπιακός. Να σε πω κάτι, γιατί τα πολιτεία του Πάοκ είναι ιερά. Πώς πήραν όλοι μαζί, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, Μίχελ, αυτό το παιδάκι που είναι λίγο μυστήριο, ναι, ο γιος του, ας πούμε. Ναι, ναι, ο Γιωργάκης. Ο γιος του. Ναι. Και κάτι άλλοι, πούμε, κάτι μάλα μας Δεβεκέλης, κάτι Μάγκης Μουταγκάτης, εκεί πέρα πήγαν όλοι μαζί και φύσανε το χοντρό. Γιατί από την άλλη που είναι ιερά τα πολιτεία του πάω εκεί πέρα πας και το φυλάτε για τα βρωτά. Δεν το ξέρω. Γίνεται αυτά, ρε φίλε μου, καλέ. Δεν το ξέρω, Νίκο, αυτό που λέει. Μάλλον το λιγάκι. Ήταν η μέρη του γραφικού. Θα με ρεμνήσω, Νίκο, θα σα απαντήσω αύριο. Το μάθω, θα σα απαντήσω αύριο. Θα σα απαντήσω. Από την ώρα, κύριε Σεπουκάτη, από την ώρα που είναι, είστε που μου χρόνια, από την μέρα που είστε στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τον κύριο αυτό, τον κύριο Σοκάκη Κοκαλπίδη στην Ελλάδα. Έτσι, και πανέλαβε τον Ολυμπιακό και πήρε και την εταιρεία. Και την εταιρεία του εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Με τον Αντώνη Διαμαντάκη. Πήρε την εταιρεία αυτή που λέγεται ΠΑΕΠΑΟ, την πήρε μαζί του και είναι δικιά του. Αιώνια της κλαδιάς θα είναι. Και όσο να φωνάζουμε, είναι δικαιωρία. Γιατί ο κόσμος του ΠΑΕΠΑΟ το ισανό τάσο μαγάπη μου. Το ισανό. Έγινε Νικόλα. Να τελειώσω. Από την ώρα που με η ΕΠΟ που ελέγχεται από το Θοδωρίδη και το Ιταλός είναι που με ένα βοηθό, ο Ιταλός είναι κουβαλάει που με κάνα παγωτό, κάνα καφέ να κουβαλάει, ο Ιταλός. Έχει το Τσέχο κολλητό του. Ναι. Βάλα το παιχνίδι πάω ο Ολυμπιακός, βάλα το Δελβετό.
Ναι ή όχι. Ναι, βέβαια. Ο Ελβετός έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Ο Επόπτης από εδώ, να ξέρει πολύ καλά. Τι ψέματα θα λέμε, Ελβετός δεν έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Ναι, μπράβο. Ο Επόπτης από εδώ, να ξέρει πολύ καλά. Ο Τσέχος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, να ξέρει πολύ καλά. Αυτός ο άνθρωπος ήταν γενικός αρχηγός της ΕΔΙΒΕΤ. Μάλιστα. Έτσι. Και αυτός έπαιξε το παιχνίδι. Και είναι καρμπόρ. Δηλαδή ο Θοδωρίδης, ο άνθρωπος αυτός, ελέγχει πέντε πράγματα, όπως είναι ο Δέντες, όπως είναι, πούμε, ότι η καφετέρια στο Εγάλιο είναι το πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Εκεί είναι ο Κοκαλιάς, τον πήρε από τον Παναθηναϊκό ο γέρος, τον έβαλε, τον πούμε, και πήρε 50 πρωταθλήματα. Και λέω εγώ το αυτό, γιατί αυτός παρασύρει τον προπονητή, ρε Τάσο, ο γαλαζοπλάστης. Που πουλάει παστέρια και μέλια, αυτός ο Ρουμάνος. Ναι. Ξέρεις, οι Ρουμάνοι, το Λουτσέσκου λες, το Λουτσέσκου λες. Οι Ρουμάνοι, τα έχουν ξέρει, είναι τσιγκάνοι. Τι είναι, ναι. Τσιγκάνοι. Καλοί άνθρωποι είναι όμως. Ο Ρουμάνος και όχι, υπάρχει, είναι φίλε μου. μακριά από αυτούς. Από Ιγκοσλάβους και Ρουμάνους μακριά από αυτούς. Έτσι, ουσία να ξέρει πολύ καλά, ότι αυτή τη στιγμή... Αυτό και ολοκλήρωσε, Νίκο, γιατί φύγαμε το διάλειμμα 7 λεπτά. Αυτή τη στιγμή ο Πάγος, αυτή τη στιγμή που λέμε, είναι ένα σωματείο. Σκλαβιά και χωρίς αύριο. Σκλαβιά και χωρίς αύριο. Άρε, Τάσο. Γεια σου, ρε Νίκο. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διάλειμμα. Έχει ένα μήνυμα το 700. Το διαβάσουμε μόλις έρθουμε και θα τον απαντήσουμε και το φίλο τον 700. Κάνε λίγο υπομονή, άκου λίγο τις διαφημίσεις, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες, φίλοι 700. Και λοιπόν, αμέσως μετά το 2310-287-38-69-45-287-38 δικό σας, όπως και. FM κενό, σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 ντροπαλούριδες και όσοι κρυφακούτε και στείλτε και τα μηνύματά σας για να πάτε αύριο στο Θέατρο Βεργίνα, στην αίθουσα του Θέατρου Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να απολαύσετε το ευρωπαϊκό μάτς Μπατέ είναι βλαχοκαμπόιδες, Μπατέ Μπορίσοφ ΠΑΟΚ. 10 η ώρα το βράδυ, είσοδος δωρεάν, απεριόριστη μπύρα, πίνετε, νταλακιάζετε όσο θέλετε και υπέροχα δώρα στο ημίχρονο. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Όσοι στείλετε, παίρνετε πρόσκληση. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Παίρνετε το φίλο σας, τη φίλη σας και πάτε στο Regency Casino στο Θέατρο Βεργίνα να καραγουστάρετε το μάτς. Δεν είναι υποχρεωτικό να μπείτε στο καζίνο. Το τονίζω άλλη μία φορά. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Διάλειμμα. Ερχόμαστε 2310-287-888. Ανά την επιστροφή μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο, πρώτο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντούρλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 2310-287-38 και 6945-287-38 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ανοιχτό, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Να καλωσορίσουμε και το φίλο των 700. Θέλεις να απαντήσεις. Ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Έκανε και τον κόπο να στείλει και το μήνυμά του εδώ στην SMS. Εντάξει, το παιδικάρι. Εντάξει. Ήθελε να εκφράσει κάτι. Το είπε. Αυτό που έχουμε να απαντήσουμε, να απαντήσω εγώ τουλάχιστον, γιατί σε σένα απευθύνεται, είναι να σε καλωσορίσουμε, φίλε 700, στην εκπομπή μας και να σου ευχόμαστε καλή ακρόαση καθημερινά, είτε μας επιλέξεις είτε όχι. Σε ένα ανάλογο μήνυμα, φίλε, τώρα δεν θυμάμαι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν Τάσο. Δεν θυμάμαι. Ναι. Ή πριν κάποιες μέρες, δεν παίζει για μεγάλο ρόλο. Είπε ότι οποιοδήποτε θέλει εξήγηση για την απόφαση μου να είμαι στο Λίμπερο φέτος, πολύ από, μπορεί και μέσω Facebook να μου μιλήσει και στο κήπεδο μπορεί να με δει και να τον εξηγήσω για ποιον λόγο είμαι στο Λίμπερο. Όλα τα άλλα δεν είναι, νομίζω, για δημόσια θέα και δεν ενδιαφέρουν και κανέναν άλλον. Αυτά. Λοιπόν, να πούμε για το Champions League. Παρίσι Ζερμέν Ερυθρός Αστέρας είναι στο 4-0, στο 65 Ζάχο είναι, καλά βλέπω. 65, ναι, καλά δεν 65. Νομίζω θα κατεβάσουν και ταχύτητα αυτή. Ναι, και στο άλλο, στο 735 κωδικό, Λοκομοτίβ Μόσχα Σάλκε είναι στο στήρο 0-0. Λοιπόν, η δισούλα, εφόσον λοιπόν, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή γραμμή, η δισούλα είναι που βγήκε το απογευματάκι εδώ, από ό,τι βλέπω από το All About Aris, διαβάζω. Κακή είδηση για εσάς.
Καλή για τους Πανιωνίους. Κακή είδηση, αλλά θα κάνω ένα σχόλιο. Mm. Είναι ότι δύσκολα ο Βέλεθ με Πανιώνιο, διαβάζω. Το απόγευμα ο παίκτης θα υποβληθεί σε εξετάσεις από τον Βαγγέλη Πανταζή, ώστε να υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του. Ο τραυματισμός του Φραν Βέλεθ ήταν η άσχημη είδηση της σημερινής προπόνησης του Άρη και μάλιστα εν ώψη ενός σημαντικού αγώνα όπως αυτός με τον Πανιώνιο. Ενοχλήσεις ο Πίσιος Μυριαίος, υπάρχει φόβος και για θλάση. Δεν το επέστρεψαν να ολοκληρώσει το σημερινό πρόγραμμα με τις εξετάσεις τις οποίες θα υποβληθεί το απόγευμα, να δίνουν και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάστασή του. Με τα τωρινά δεδομένα. Ναι, για να κλείσω με αυτό, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Με τα τωρινά δεδομένα, πάντως και εφόσον δεν αλλάξει κάτι, ο Ισπανός στόπερ δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι με τον Πανιώνιο, έχοντας λίγες πιθανότητες. Εφόσον επιβεβαιωθεί τότε, εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι άσχημες πιθανότητες, τότε θα τρέξει για να προλάβει να είναι έτοιμος, αν μπορεί και αυτό, εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 21 Οκτώβρη. Mm-hmm. Διότι επαναλαμβάνω, μετά το μάτς Πανιώνιο υπάρχει και διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας για μια εβδομάδα. Καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ να ξεκουραστεί από τις ερχόμενα παιχνίδια, από τα δύσκολα παιχνίδια. Ωραία. Σε Ευρώπη, σε Ελλάδα κτλ. Τώρα για το Βέλεθ, που από ό,τι διάβασα και ένα στατιστικό, είναι ο center back με τα περισσότερα κλεψίματα αυτή τη στιγμή στην Αλφα Εθνική στα πρώτα πέντε παιχνίδια. Πραγματικά είναι απώλεια, γιατί έχει δείξει ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Απλά συγκεκριμένη θέση ο Άρης έχει πάρα πολλού. Έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις και ο Σόουζα είναι, υπάρχει και ο Μαυράη. Δεν ξέρω αν ο Μαυράη, που και αυτός είχε ένα προβληματάκι, το ξεπέρασε. Θα παίξει πολύ απλά, αν δεν παίξει ο Βέλε, θα παίξει πολύ απλά ο Σόουζα, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Η δίψα σου για να πάρεις αποτέλεσμα στην Τούμπα, εγώ λέω ότι σου έχει στοιχήσει έως τώρα. Καλά, έπαιξε και προχθές. Σου έχει στοιχήσει έως τώρα τον Μπρούνο Γκάμα, έχει επιβαρυνθεί, ρε φίλε, συνεχόμενα παιχνίδια. Καλά, τι να κάνουμε, δηλαδή. Έχει επιβαρυνθεί όπως και να είναι. Και το θέμα, έτσι, σου έχει στοιχήσει έως τώρα Μπρούνο Γκάμα, και από ό,τι φαίνεται μπορεί να κεφλάσει ο Βέλεθ, μπορεί να μην παίξει και με τον ΠΑΟ. Εγώ, για να πάμε στο φλεγό. Και τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Πόσο μπορούν να αντέξουν οι ίδιοι 11, 12, 13, 14. Αυτό λέμε, ότι έχει βάθος ο Άρης. Βάθος, τι βάθος έχει. Έχει 17 παίκτες, μπορούν να παίξουν 11. 17 παίκτες έχει. Βέβαια. Μάλιστα. 17 μπορούν να παίξουν 11 όλοι. Και τώρα φαίνεται αυτό. Θα βγει αυτό και θα μπει ο Σόρος. Θα το δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φιλέ. Γεια σας και στους δύο. Καλησπέρα, φιλάρετε. Είναι περίεργο, αλλά μερικές φορές βγαίνει ένα μήνυμα που λέει ότι ο αριθμός που επιλέξατε δεν λειτουργεί προσωρινά για τεχνικούς λόγους. Εδώ, στο 287 και 38. Ναι, ναι. Δεν ξέρω γιατί βγαίνει τέτοιο μήνυμα, αλλά περίεργο. Δύο φορές συνέβη. Θέλω να πω το καλά κάνεις και το αναφέρεις, να το ψάξουμε λίγο. Ναι, δεν ξέρω, μήπως έτσι. Βασικά υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με το πώς είναι το μετοχολόγιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, είναι θέμα τεχνικών γνώσεων, να το πω έτσι. Ότι το 10% είναι σίγουρο ότι το έχει ο αεροστέχνης, έτσι. Όσες αυξήσεις να γίνουν θα έχει το 10% ο αεροστέχνης. Βάση νόμου είναι αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Και συνεχίζει αυτό να το έχει αυξάνοντας το περιουσιακό του στοιχείο, όσο αυξάνεται το κεφάλαιο. Όσο δηλαδή γίνονται αυξήσεις κεφαλαίου της ΠΑΕ. Βάζω ένα ποσό στρογγυλό, είναι 100 εκατομμύρια. Σχεδόν το φτάσαμε, θα πάει στα 100 εκατομμύρια σε λίγο. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορεί να έχει όλοι οι μέτοχοι που ήταν προς Αβίδη, μέσα σε αυτούς και ο Παγώνης που είχε ένα μεγάλο ποσοστό και δεν ήθελε να το πουλήσει, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2%. Το 2% λοιπόν, εκτός από το 10, το έχουν 12.000 περίπου... Μικρομέτοχοι. Μικρομέτοχοι. Είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς, να ξέρεις. Και μπράβο, και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ξέρεις, δεν χάνεται ποτέ. Mm-hmm. Και έχεις δικαίωμα σαν μικρομέτοχος να ενημερώνεσαι. Μάλιστα. Μπορεί να μην έχει δικαίωμα να αλλάζεις κάτι, να κάνεις επιλογή, ξέρω εγώ, και κατευθύνσεις στην ΠΑΕ, αλλά έχει δικαίωμα να ενημερώνεσαι. Μάλιστα. Οπότε όλοι αυτοί οι μικρομέτοχοι υπάρχουν. Με ποιον τρόπο εννοείς ότι μπορώ εγώ και οι υπόλοιποι όλοι οι μικρομέτοχοι
που αποτελούν το 2% όπως πολύ αυστοχαλές να ενημερώνουμε. Πηγαίνοντας στις συνελεύσεις του ΑΣ. Βέβαια. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να τονίσεις. Γιατί κάποιοι δεν το έπιασαν το νόημα που ήθελες να καταλήξεις. Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί δηλαδή την ώρα που γίνεται η συνέλευση να έχει 12.000 ανθρώπους. Έχουν δικαίωμα να υπάρχουν εκεί μέσα και να ενημερώνονται. Μάλιστα. Για τα τεκτενόμενα, για το που πήγαν κάποια τα χρήματα, πώς έγινε η διαχείριση κτλ. Mm. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος που είχε μετοχές προς Αβίδη αυτή τη στιγμή να ελέγχει τον ΠΑΟΚ. Είναι αδύνατο. Μάλιστα. Όποιος πάει να το πει αυτό ή δεν ξέρει από τα τεχνικά αυτά χαρακτηριστικά ή προσπαθεί να αποπροσανατολίσει. Ουσιαστικά το βασικότερο όλων είναι ότι το 88% ανήκει σε έναν μόνο. Το 88%, το 10% στον Εστέχνη και το 2% σε μικρομετόχους. 12.000. Χοντρικά το λέμε, έτσι. Ναι. Δεν είναι πάνω κάτω, εκεί είναι. Ναι. Αλλά όσο θα αυξάνει το κεφάλαιο που ανεβαίνει συνέχεια, γιατί υποχρεωτικά ό,τι ζημία βγαίνει την πληρώνει κάθε χρόνο ο Σαββίδης, με αύξηση κεφαλαίου, όσο θα ανεβαίνει αυτό, τόσο θα ελαχιστοποιείται το ποσοστό. Μάλιστα. Των μικρομετόχων. Μάλιστα. Θα φτάσει και 0,5%, δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Οι 12.000 παραμένουν, έτσι. Mm-hmm. Όπως το 10% αυξάνει σαν περιουσία στον Εραστέχνη. Μάλιστα. Γιατί άλλο είναι να έχεις στα 100 εκατομμύρια 10% 10 εκατομμύρια και άλλο είναι στα 10 εκατομμύρια να έχεις 1 εκατομμύριο. Σωστό. Εντάξει, δηλαδή η περιουσία τώρα του Εραστέχνη από 1 εκατομμύριο έχει φτάσει στα 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και το τελευταίο που θέλω να πω, πάλι τεχνικό γιατί το έχω ξανακούσει και μας μπερδεύουν κάποια πράγματα, είναι ότι αυτό που λένε ότι τα χρήματα τα δανείστηκε ο Σαββίδης από μια εταιρεία κυπριακή, όταν κάποιος είναι... Τα χρήματα λέμε τα 11 εκατομμύρια, έτσι, που ξεχρέωσε ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Mm. Τα χρήματα αυτά, επειδή αυτός είναι ο πρόεδρος, είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτός τα χρωστάει. Άρα δεν δανείστηκε τίποτα. Είναι σαν να έχεις δεξιά και αριστερή τσέπη και να έχεις δανείσει από τη δεξιά σου τσέπη στην αριστερή. Αυτό έχει κάνει. Πολύ σωστά και πολύ χρήσιμα όσα μας είπες. Κάποιος που είναι πρόεδρος, έτσι κι αλλιώς είναι ο φιλέτης. Άρα, από πού δανείστηκε, από μια δικιά του άλλη πηγή, δανείστηκε για τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό είναι και δεν πρόκειται να μείνει κανένα χρέος σε κανένα ΠΑΟΚ. Αν τυχόν είναι να φύγει εννοώ. Μάλιστα. Γεια και χαρά σας. Γεια σου, φιλάρετε. Καλό βράδυ. Είσαι πολύ ωραίος. Πολύ χρήσιμα όσα ακούσαμε. Έχουμε ένα ακόμα φίλο. Πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Μάλλον έπεσε ο φίλος. Ωραία. Ναι, όπως θέλει, ξαναπαίνει. 2310, 287 και 38. Οι γραμμές είναι και πάλι δικές σας. Να πούμε ότι στην 5-1 είναι η Παρίσι Σερμέν με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτοί τι πανηγυρίζουν. Φάγαν 5, έβαλαν ένα. Βάλαν γκολ. Εντάξει. Να πούμε ότι στην προπόνηση την απογευματινή που έκανε ο ΠΑΟΚ στην Λεύκο Ρωσία. Ήταν κάτω από καταρακτώδη βροχή. Μάλιστα έπιασε και χαλαζόπτωση, σφοδρή χαλαζόπτωση. Πέφταν παγάκια τον ουρανό. Αναγκάστηκε να διακοπεί η προπόνηση. Συνεχίστηκε μετά με διπλό κτλ. Απλά είναι άξιο αναφοράς αυτό που συνέβη, που έγινε. Αρκετά κρύο στην Λευκορωσία. Αρκετή υγρασία. 8 βαθμοί. Οι οποίοι 8 βαθμοί αυτοί που ήταν 12 ώρα το μεσημέρι γίνονται 3-4 θα γίνονται το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνετε όλοι ότι αύριο το βράδυ στις 10, που ο ΠΑΟΚ δίνει πάρα πολύ σημαντικό μάτς με την Μπατέ Μπορίσοφ, όχι Μπάτε, Μπατέ λέγεται, θα έχει αρκετά τσουχτερό κρύο, αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες και είναι πάρα πολύ σημαντικό μάτς, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για αυτό το μάτς. Αν θες να προκριθείς, πες είναι αυτό πολύ που σημαντικό. Θες να πεις για τους όχι, και αν θες να προκριθείς σαν δεύτερος, είναι πολύ σημαντικό μάτς. Ναι. Φυσικά και θες να προκριθείς σαν δεύτερος. Εντάξει. Για πάρα πολλούς λόγους. Μπορεί να έχεις μόνο το πρωτάθλημα. Μετά το διπλό. Ωραία. Μέσα στη Βίντη που πήρε η Μπατέ Μπορίσοφ και μετά την ήττα του ΠΑΟΚ. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Φυσιολογική ήττα και τιμητική ήττα. Να πούμε με την Τζέρση
μόνο με αυτή την ομάδα που έχασε 0-1 ήταν επιτυχία. Αυτό... Δεν το συζητάμε. Πρέπει, είσαι υποχρεωμένος να πάρεις αποτέλεσμα αύριο. Τουλάχιστον χ. Αυτό που ήθελα να πω εσύ, ήθελες να πικάρεις να κάνεις αυτό λόγω των τραυματισμών ή τέτοιοι. Εγώ αυτό που λένε για τους παίκτες ότι είναι κουρασμένος, συγγνώμη φίλε, όσοι με ακούν διαχρονικά το λέω, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι η δουλειά τους, δηλαδή το να παίξει δύο μάτς, δεν σκάβει, δύο μάτς να παίξει σε μία εβδομάδα, είναι η δουλειά του φίλε, είναι μέρος της δουλειάς του. Προπονείται, κάνει δύο, δεν ξέρω, τρεις ώρες την ημέρα προπόνηση και παίζει ένα Σαββάτο και μία Τετάρτη, Πέμπτη αν υπάρχει υποχρέωση, ένα 90 λεπτό. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω, είναι κουρασμένος λέει, συγγνώμη φίλτατε, γιατί και αυτοί ποδοσφαιριστές είναι και δεν είναι ρομπότ. Μιλάμε στο ανώτερο επίπεδο, αλλά μπάλα παίζουν και αυτοί, δεν παίζουν άλλο άθλημα. Δηλαδή ο Μέση που παίζει 80 παιχνίδια, γιατί δεν είναι κουρασμένος ποτέ? Εκτός αν μπαίνουν σούπερ μαντολίνες και δεν τους πιάνουν. Αλλιώς το εννοούν. Δεν το κουρασμένοι. Ναι. Δεν εννοώ ότι λέει ο παίκτης, ξέρεις τι, δεν θα κατέβω να παίξω, είμαι κουρασμένος. Εννοεί ότι είναι κουρασμένος και δεν θα έχει την απόδοση που θα είχε αν έπαιζε μετά 5 ημέρες. Και ας το Μέση, γιατί τότε. Ας το Μέση, μιλάμε για άλλη ποδοσφαιρική παιδεία. Ας το Μέση στην Μπαρτσελόνα. Οι 6 από τους 7 παίκτες στην Μπαρτσελόνα ή της Γιουβέντους ή αυτά στο υψηλό επίπεδο, το πρώτο ράφι, παίζουν από 40, 50 και 60 μάτς το χρόνο. Ζάχο, παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Δηλαδή, αυτό λέω, γιατί... ο 30διάχρονος τώρα Μάτος θα έχει διαφορά στην απόδοση του από το να παίξει με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Σάλκε, πρόσεξέ μου, πρόσεξέ με λίγο, ανά τέσσερις μέρες, από το να παίξει αυτό που θα παίξει ο Μπρούνο Γκάμα, τη μία αγωνιστική με τα Γιάννενα, την άλλη με τον Πανιόνιο. Όχι, άλογο δεν λέω, δηλαδή, για την απόδοση. Λέω κούραση, δεν καταλαβαίνω. Αυτό εννοώ όταν είναι κούραση. Τι θα πει κούραση, ότι, όταν κάνει κάτι. Ίσως πιθανόν να μην έχουν την απόδοση που θα είχαν. Άρα η διαφορά, σε μένα έγκυται στο ότι όταν κάποιο είναι καλό αθλητή, κάνει ζωή κανονική και όχι ξενύχτια καλή και αυτά και επόμενη ζωή. Ναι. Είναι λοιπόν, αθλητής, όπως φυσικά είναι. Θα υπάρχει μια κούραση, αλλά όχι στο βαθμό του το ώστε να μεταβάλει την απόδοσή του και να πει «Α, έπαιξα Τετάρτη, Κυριακή, δεν μπορώ να τρέξω 90 λεπτά επειδή έπαιξα Τετάρτη». Τι βλακία είναι αυτή, δεν το καταλαβαίνω. Το βασικό είναι να είναι παιχτάρας. Ναι, και αυτός, και είναι μεγάλος παιχτάρας. Ναι, να έχει ποιότητα στο παιχνίδι. Ποια είναι αυτή? Πού να ξέρω, εσύ τι είναι, στο προφίλ σου είναι εμένα, λες. Πού ξέρω εγώ. Λοιπόν, άρα, άλλο ο τραυματισμός, γιατί ο τραυματισμός από ό,τι λένε εδώ είναι στην προπόνηση. Να σου πω κάτι, και ο Κούδας, ρε φίλε, τα παλιότερα χρόνια κάπνιζε ένα πακέτο τσιγάρα. Ναι. Πήγαινε που πήγαινε, ξενυχτούσε τα βράδια στα μπουζούκια, στα αυτά, να ξέρω εγώ στο Ιντερνετ. Ο Γκολτεμπέρι, που δεν έκανε ποτέ τέτοιο. Και ήταν, ρε φίλε, ο πρώτος παίκτης στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Για χρόνια, έτσι, όχι για. Εγώ για δεν μήνες. Καταλαβαίνω και ειδικά εσύ όταν βλέπω. Βασικά είναι να είσαι παικταράς. Και στον Άρη, και στον Άρη. Και φυσικά, πούμε, 20 χρονών, 22 χρονών λέει και κόσμο. Λέει κουρασμένος, λέει 22-23 χρονών παιδάκι. Κουρασμένος. Τι να πω, ρε φίλε. Πάμε λίγο στο φίλο που είναι στη γραμμή. 23-10-27-38 και οι γραμμές είναι ανοιχτές. Καλησπέρα. Φίλε. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Καλησπέρα. Ζάχο. Ναι. Αυτό που λες τώρα, γι' αυτό πήρα. Ναι. Βλέπε λίγο το Ματέο Γκαρσία, ρε φίλε. Ναι. 20, 90 λεπτά παίζει συνέχεια. Και είτε άμυνα γυρίζει ο Γκαρσία. Βοηθάει και άμυνα. Και παίζει όλη τη μεριά. Το βλέπεις την άλλη μεριά. Βέβαια. Το βλέπεις εδώ, το βλέπεις εκεί και είναι ο κορυφαίος. Βέβαια, έτσι όπως το λες. Έτσι δεν είναι. Έτσι όπως το λες. Βέβαια, ο Ματέο Γκαρσία το... δεν έχει παίξει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Πέμπτη. Έπαιξε στην Τούμπα. Κυριακή έπαιξε με στα Γιάννενα, Τετάρτη με στον Πάο και Κυριακή έβγαλε όλα τα 90 άλλο, λεπτά. Άλλο εκτός από αυτό. Τρία μπάσου δηλαδή, λέει ήταν 90 λεπτά. Αλλά, ρε τρέλια, μη συγκρίνει συνέχεια τον Πάο με τον Άρη. Έχει πρόβλημα εσύ με τον Άρη. Δηλαδή, περίμενε. Δεν συγκρίνει κάτι. Ό,τι σε πει κάτι ο Ζάχο, εσύ με τον Άρη το συγκρίνει. Αυτό το κάνει ο Ζάχο, δεν κάνω εγώ. Μπερδεύεσαι. Ο Ζάχο δεν μιλάει. Ο Ζάχο δεν μιλάει. Να, εδώ είναι ο Ζάχο. Να σε πει αν μιλάει. Δεν μιλάει ο Ζάχο. Εγώ τι, δεν σα ακούω. Όλο εσύ. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για τον αμυντικό που είπε. Για τον Βέλεθ. Για τον Βέλεθ. Βλέπω. Κοίταξε, δεν έχουμε, είμαστε τόσο πλήρεις σε όλες τις γραμμές. Έχουμε σε όλες τις γραμμές από 2 και 3 παίχτες. Είμαστε τόσο πλήρεις. Γιατί, για σαν center back δεν είσαι πλήρης? Σαν center back είμαι και μπροστά είμαι. Στα ακραία back δεν είμαι πλήρης. Βάλε μου ένα παίχτη του ΠΑΟΚ, διάλεξε έναν από το κέντρο και βάλε στο δικό του. Άλλο λέω, είμαστε πλήρης σε όλες τις γραμμές. Σου λέω ότι στα ακριανά back, δηλαδή αριστερό back και δεξί back, δεν είμαστε πλήρης. Πώς είμαστε?
Εντάξει, κοίταξε. Έχει τον Τζανακάκη δεξιά, ναι, και τον Κωνσταντινίδη. Τον Κωνσταντινίδη, ναι, ακόμα δεν τον έχουμε δει. Ο Τάσος εδώ μου πλέκει το εγκόμιο του Κωνσταντινίδη. Επειδή το παλικάρι τον έβλεπα, τον ξέρω πάρα πολύ καλά σαν παίκτη στον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις ότι αν δοθεί η ευκαιρία, ναι, και παίξει συνεχόμενα παιχνίδια, είναι ο Έλληνας Μάτος ο Κωνσταντινίδης. Πολύ ξέρεις. Τον ανεβάζει, εγώ δεν τον ξέρω το παλικάρι. Να το ξέρεις. Εγώ και εγώ από φίλο μου ΠΑΟΞΕ αυτό άκουσα ακριβώς. Άμα πρέπει να δοθεί τότε μια ευκαιρία και σε αυτό να το δούμε. Δηλαδή στην Τούμπα περίμενα να τον δω εγώ τον Κωνσταντινίδη. Εντάξει, κανονικά. Περίμενα το δω να σου πω την άλλη στην Τούμπα. Έλειπε, ποιο δεν είχε παίξει εκεί, ο Τζανακάκης δεν είχε παίξει. Έβαλε το Σόουζα δεξιά. Το Σόουζα, ναι. Ο Σόουζα πήγε καλά, έτσι. Καλά πήγε. Ποιον είχε αποκτήσει. Αλλά και ο Κωνσταντινίδης είναι πολύ καλό παιχτάκι. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν κι αυτοί. Για τα αριστερά θέλω να πω, έχεις δίκιο, είναι μόνο ο Βαλεριάνος. Ναι. Γιατί ο πιο αξιόπιστη λύση σου, γιατί ο άλλος ο Ισπανός και ο Κολάσο. Ναι. Άσε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα εντάξει, πέσαμε έξω. Εντάξει, καλά, δεν γίνεται κιόλα με τα καθαρά. Νωρίς είναι για συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, παιδιά. Δεν είναι. Δεν νωρίς ακόμα. Εντάξει, αυτό που βλέπουμε είναι ρήξη αγωνιστικές. Ναι, αυτό λέμε. Εντάξει, δεν υπάρχει και ο Βαλεριάνος που λέμε. Άκουσα με, και ο Βαλεριάνος που λέμε. Εντάξει, είναι φιλότιμο το παιδί πάνω κάτω, αστήρευτες δυνάμεις, αλλά μέχρι εκεί, εντάξει. Για να μην λέμε και τρελά πράγματα. Είναι το παλικάρι. Κοίταξε. Εγώ έτσι, με αυτά που βλέπω μέχρι τώρα, είμαι πολύ ικανομένος. Γιατί και μέσα στα Γιάννενα που χάσαμε, ναι, χάσαμε από ατυχία γιατί ήμασταν πάλι καλύτεροι. Εντάξει, δοκάρι και μέσα, όλοι είμαστε ευτυχισμένοι. Δοκάρι και έξω, δεν λέω κάτι. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί το καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, για να είμαι ειλικρινής, δεν πίστευα ότι θα κάνουμε τόσο καλές επιλογές, τόσο καλή ομάδα. Φαίνεται ότι το 80% των επιλογών, μην πω και λίγο παραπάνω, είναι από πολύ καλές ως πάρα πολύ καλές. Αλλά αυτό όπως λέει και ο Τάσος. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτό όπως λέει και ο Τάσος, εδώ θα του δώσω 5% δίκιο. Φαίνεται ευχαριστώ, Κουβαρτά. Φαίνεται στη διάρκεια. Η διαχρονικότητα λέει, δείχνει το αν κάποιος αξίζει ή όχι. Όταν έχασες με τα Γιάννενα, πιστεύω ότι μου έδωσε παραπάνω ποσοστό. Του έδωσα 6%. Προσγειώθηκες ανώμαλα. Από 5 σου πήγα στο 6. Εγώ δεν σου είπα. Έχεις κάνει αρκετά καλή ομάδα. Έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, καλό προπονητή. Αλλά θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, χρειάζεται πίστοση χρόνου. Αυτό έχει δίκιο. Να δέσει λίγο η ομάδα. Αυτό έχει δίκιο. Έλα φίλε. Πάσο. Έλα φίλε. Κοίταξε τώρα, να σου πω. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα από την αρχή, σκέψου τώρα. Εντάξει, σκέφτε. Δεν περίμεναμε. Πρώτα 100 Αριανούς, θα σε απαντήσουν και οι 100. Δεν το συζητάω, φίλε. Έχεις κάνει πολύ καλή εκκίνηση. Μα εγώ σου είπα. Έχεις κάνει καλή ομάδα με την καλύτερη εκκίνηση στην ιστορία σου, νομίζω. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ας τους βαθμούς και αυτά. Δεν το λέω γι' αυτό. Την εικόνα που σου βγάζει η ομάδα, αυτό το πράγμα. Αυτή η εικόνα. Η εικόνα, να με συγχωρέσεις, αλλά θα διαφωνήσω. Ας διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω. Εγώ κρατάω τις νίκες σου, αλλά η εικόνα επέτρεψε μου να διαφωνήσω. Γιατί με την Τρίπολη σου κάκιστος. Και αν δεν σου κάνει εκείνο το χαζό πέναλτι ο άλλος, μπορεί να έλεγε και χίφιλε. Με την Τρίπολη. Η Τρίπολη είχε μια ευκαιρία σε όλο το μάτι, η οποία ήταν φάουλ. Ήταν φάουλ. Να σου το πω αλλιώς. Στην Τούμπα ήσουν 5 φορές πιο επικίνδυνος με τον ΠΑΟΚ από ότι ήσουν στο μάτσο με την Τρίπολη. Ναι, αλλά δεν έπαιξε το ίδιο ο ΠΑΟΚ με την Τρίπολη. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο ανοιχτά. Η Τρίπολη και με σένα το ίδιο έπαιξε. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που δεν κλειστεί. Που προσπαθούν να παίξουν μπάλα. Η Τρίπολη ήρθε με 2 ώρες λεωφορείο όπως και όλες οι ομάδες του Χαριλάου. Και με σένα το ίδιο έκανε. Φαίνεται τότε ότι όποια ομάδα θα έρχεται με λεωφορείο μπροστά στην εστία θα έχει πρόβλημα. Φυσικά θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχει θέμα. Φυσικά, μα και εσύ θα έχει πρόβλημα, αρέσει Τάσο. Ναι, και όλοι θα έχουν. Δηλαδή, όλοι έχουν πρόβλημα σε αυτό. Δεν το συζητάω. Και εσύ την Τρίπολη ίσα ίσα με το ζόρι την κέρδισα κι εγώ. Δεν ήταν καλό. Ο Πάοκ σε όλα τα μάτια είναι. Φιλέ, ο Πάοκ στα 5 μάτς, στα 5 πρώτα μάτς του αθλήματος είναι πολύ μέτριο. Δεν είναι καθόλου καλό. Περιμένω την αγωνιστική του ανάσταση. Δηλαδή αυτή η διακοπή που θα γίνει τώρα. Ναι, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Δηλαδή αυτή η διακοπή θα κάνει πολύ καλό πριν τον ντέρμπι της πόλης. Στον ΠΑΟΚ. Θα πάρουν ανάσες. Και στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ πιο πολύ. Εφόσον λες να διαδέσει η ομάδα σου. Ναι, φίλε. Μέτριος το λες, δίνεις και λίγο πώς το σου. Ναι, επικής, επικής. Όχι, κακός δεν είναι. Γιατί αν ήταν κακός δεν θα έκανε 5 στα 5, φίλε. Αυτό είναι υπέρ σου που λέω. Είναι κακός και έχει κάνει 5 στα 5. Εγώ πιστεύω ότι το μέτριος είναι η κατάλληλη κουβέντα. Η κατάλληλη λέξη. Μέσο όρο λέει αυτό. Δηλαδή αν ήμουν κακός, αδερφέ,
Θα είχα κάνει και δύο ισοπαλίες, δύο γκέλες. Το όνομά σου λίγο δεν μας είπες το όνομα. Γιάννης. Ναι, μέσο Γιάννη. Όρο σου λέει, μέσο όρο. Δηλαδή με την ΑΕΚ ήταν καλός, με τον Ολυμπιακό ήταν πολύ κακός. Ήταν άστοχος Ολυμπιακός. Ήταν άστοχος Ολυμπιακός. Και με αδίκησαν και στο Ολυμπιακό, έτσι. Με κόβουν το offside. Φαγή του πάω ξαναλικέριο. Ναι. Επειδή σας ακούω συνέχεια και σήμερα τυχαίνει να είμαι σπίτι και να μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Καλά, λοιπόν, γιατί όλο στη δουλειά είμαι. Λες για τον Άρη και αυτά, για το, λέμε αυτά, πειραζόμαστε μεταξύ. Ναι. Εγώ τώρα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί να μην ονειρεύομαι ότι πάω για πρωτάθλημα, όχι για να μην ονειρεύομαι, γιατί να, αντικειμενικά δεν πάω για πρωτάθλημα. Βλέπω, είδα όλες τις ομάδες. Εντάξει. Δεν με φοβίζει καμία. Πιστεύω ότι είναι υπερβολή καμία. Αυτό που λες. Γιατί είναι υπερβολή, ρε Τάσο. Έχεις δικαίωμα στο λόγο. Όνειρο, καλά κάνεις, αλλά θεωρώ βάσει της εικόνας που έχουμε δει έως τώρα, της δυναμικής και του ρόστερ, όπως λέει και ο Ζάκος Πέρι, καθοριστικό ρόλο, είναι λίγο υπερβολή. Ωραία. Έτσι πιστεύω. Εγώ λέω. Είναι η άποψή μου, έτσι. Εσύ, η δική σου άποψη είναι σεβαστή. Ναι, μα για αυτό το συζητάμε. Γιάννη, εγώ λέω ότι άμα ήμασταν στην Αγγλία θα είχες βάσιμες έτσι ελπίδες για να μπορείς. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό που λες. Αλλά να πούμε και το άλλο, να πούμε και το άλλο λίγο, να τρελάνουμε τώρα τη Χαβούζα. Άμα πάρεις κανένα διπλό τώρα μες στον Πανιόνιο, εγώ λογικά θα κερδίσω τη Σμύρνη και φέρει κανένα χ ΑΕΚ Ολυμπιακός, είναι ντέρμπι κορυφής. Το είπες και χθες. Είσαι δεύτερος, είμαι πρώτος. Πρόσεξε τώρα. 16-15. Από κάτω είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκή κτλ. Και μετά από πολλά χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε είναι τελευταία. Νομίζω μπορεί να μην υπάρχει κιόλας. Μπορεί να μην υπάρχει κιόλας. Θα δούμε ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ. Άρης ΠΑΟΚ. Δεκαετία 70 μπορεί να υπάρχει. Καταλαβαίνεις τι θα πάθουν κάτω. Αυτό είναι, φίλε. Άντε να είσαι καλά, να πάρουμε τους υπόλοιπους, Γιάννη. Έγινε, άντε να είστε καλά. Γεια σου, Γιάννη. Να σε ακούμε πιο. Χαρά. Πολύ καλό ο Γιάννης. Να σε ακούμε πιο τακτικά, Γιάννη. Ωραίος. Λίγο μας, με έβαλε λίγο χέρι, αλλά εντάξει, ωραίος. Και πόδια σου. Έλα, χέρι. Φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, καλησπέρα. Και άλλος Γιάννης. Και άλλος Γιάννης. Τι γίνεται. Πρέπει να παίξεις ένα τζόκερ, γιατί τέτοιο σπάνιο όνομα που υπάρχει, ας πούμε, τόσο ναι. Δύσκολο να το βρεις. Έτσι. Δύο καπάκι άλλους... τόσο σπάνιο, δηλαδή δεν πιστεύω να υπάρχει. Άλλους 43 σειρά και 45 Γιάννηδες που λέει και το ναι, απόφερο. Προφανώς και κάθε ομάδα θέλει να δικαιούται να ονειρεύεται το πρωτάθλημα. Έτσι, εγώ πάω ξύρι, να, μην... έτσι. Να το πω πριν για να μην παρεξηγούμε μετά. Ο Παναθηναϊκός γιατί να μην τον ονειρεύεται και να τον ονειρεύεται ο Άρης. Φυσικά. Τι εμφανίσεις έκανε ο Παναθηναϊκός και τι έκανε ο Άρης. Ξεκίνησε με μείον 6 βέβαια. Μιλάτε για πούλμαν, έχω την κακιά συνήθεια να βλέπω όσο περισσότερο ποδόσφαιρο γίνεται. Η Λιβαδιά τι χρώμα πούλμαν έστεισε στο Χαριλάου. Η Λιβαδιά. Ναι, η Λιβαδιά μπορεί να σου πω ήταν... Θα σου πω. Η Λιβαδιά ναι. Μπορώ να σου πω ήταν η μόνη ομάδα που δεν ήταν τόσο πουλμαν. Έπαιξε ναι. Ψηλοανοιχτά η Λιβαδιά. Ναι, λοιπόν, όταν λέμε έτσι γενικεύσεις του στυλ ότι όλοι θα έρθουν στο Χαριλάου εκτός από τον Ολυμπιακό κτλ. Και θα στήσουν πουλμαν, η Λιβαδιά σε έπαιξε ανοιχτά. Όχι, ανοιχτά έπαιξε. Σχετικά ανοιχτά. Όχι, όχι αφελέστατα. Και ο Άρης σχετικά ανοιχτά έπαιξε ναι, ναι. Η Λιβαδιά. Καλά, σωστά έπαιξε, ναι. Γι' αυτό έκανε και πολλές φάσεις. Γκολ Σάλκε, έτσι. Ναι, 0-1 η Σάλκε. Έβαλε γκολ Σάλκε. Ναι, 0-1-88. Και 6-1 η Paris Saint-Germain με την Τρίπολη, θα έλεγα. Με τον Ερυθρό Αστέρα. Έριξα εκεί 5 ευρώ στους Ρώσους. Πριν από λίγο. Στους Ρώσους έβαλε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα σας πω μια ντεμεκιά. Θα σας πω κάτι δηλαδή που το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν θα σας φέρω κάτι καινούργιο στην κουβέντα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε ότι το δύσκολο είναι να κρατηθείς ψηλά. Γιατί όταν έρχεσαι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ φέτος στην ομάδα του Άρη. Πραγματικά τώρα. Πρώτον γιατί παίζει καλή μπάλα, έχει μια καλή χημεία. Και βγάζει όλα αυτή τη ζωντάνια, την ομορφιά, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μετά από καιρό ξαναήρθε με, δεν θέλω να πω τη λέξη, με τρέλα, με κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι, ενθουσιασμό. Με ενθουσιασμό, ας πούμε, για να... Με τάβλα, με τάβλα. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι κακό. Εξάλληξη, δηλαδή δεν είναι κακό να είναι μια ομάδα έτσι και ο κόσμος είναι τρελαμένος μετά από καιρό. Και βγάζει μια υγεία αυτό το πράγμα. Αλλά να σε κάνω μία διακοπή. Μία διακοπή. Ο ενθουσιασμός από τον κόσμο θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Απλά είναι αυτό που λες και εσύ, και παρόλο ότι είσαι και παοξής, μετράει διπλά, ότι βλέπει και κάτι. Δηλαδή, βλέπει ότι γίνεται κάτι σωστό. Δεν είναι μόνο ο ενθουσιασμός, γιατί ο ενθουσιασμός θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν θέλω τον... Αλλά ξαναλέω ότι αυτό που θα σας πω πάλι δεν σας λέω κάτι επειδή είναι πιο έξυπνος. Όλοι το λένε αυτό και το γνωρίζουν όλοι, ότι είναι πολύ εύκολο να φτάσω γρήγορα. Θυμάστε την Τρίπολη όταν είχε προτορθεί, κέρδισε όλο τον κόσμο, στην έδρα της ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και το ζήτημα είναι ναι. Να φτάσεις να μείνεις ψηλά, αυτό να κρατηθείς. Μα δεν λες κάτι κακό. Δεν λες κάτι κακό. Ναι. Το λογικό λες. Δεν είναι, ναι, το προφανώς δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα το... Ξαναλέω όμως ότι δεν με τρόμαξε ο Άρης. Εντάξει.
Ούτε μας... δεν το λέω από κακό. Μα δεν είναι κακό. Ούτε μας τρομάξω. Μπορώ να κάνω μια παρέβαση έτσι στην όμορφη κουβέντα που κάνω. Λοιπόν, ο Άρης έχει κάνει 3 νίκες εντός έδρας με ομάδες Λάρισα, Τρίπολη, Λεβαδιά. Έκανε και μία εκτός έδρας με τη Λαμία. Έκανε και μία ήττα με τα Γιάννη. Δεν έχει δώσει ντέρμπι ακόμα ο Άρης στο πρωτάθλημα. Τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς για τον Άρη. Τώρα θα κάνουμε ένα test drive για το αν αντέχει αυτή η ομάδα και τι μέταλλο έχει δημιουργήσει ο Ερέρα. Όταν θα δώσει τα τρία συνεχόμενα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Και εγώ. Από την άλλη υπάρχει μία ομάδα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ξεκινήσει να παίζει από τέλη Ιουλίου. Έπαιξε έναν ολόκληρο όμιλο Champions League. Ωραία. Με Φίκα, Σπάρτα, Μόσχας και Βασιλεία. Έπαιξε δύο ντέρμπι. Έπαιξε τρία μάτς εκτός έδρας. Έχει 5-5. Ωραία. Και είναι πρωτοπόρο στη βαθμολογία με μείον 2 τιμωρία. Εγώ θεωρώ. Επειδή βαρέθηκα, είμαι μεγάλος άνθρωπος. Έχω πέρα τα 50. Πόσο είσαι? 53. Τι είσαι, μικρός, ρε φίλε. Η φωνή σου πιο νεανική από την άλλη. Σιγά, 10 χρόνια μας φαίνας. Και έχω βαρεθεί αυτή την ιστορία. Ακούστε λίγο, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ. Όχι, Τάσο, δεν με κατάλαβε. Εγώ δεν τον τρώω τον πρόλογο, ούτε μασάω τον παπά. Αυτό που μεταίζουν. Δηλαδή πέρσι μόνος μου έβριζα την ομάδα μου μέσα στο Καραϊσκάκι που δεν μπορούσα να πάρω την νίκη, όταν ο Ολυμπιακός είχε τρεις τελικές, με έβαλε ένα τρεις, που δεν είχε χάσει 8 μάτια. Έτσι. Αλλά εγώ ξέρω τι είπα, γύρισα και είπα στην ομάδα μου. Όχι, ρε. Δεν άρχισα να λέω να... Και όχι, και οι τελικές και οι μη τελικές και οι τέτοιες και τι ωραία που τους παίξαμε. Ναι. Βαρέθηκα τα ωραία. Θέλω να κερδίζω επιτέλους. Και επειδή λένε... Επειδή οι φίλοι μου, οι Αριανοί θα μηδιάσουν τώρα. Εγώ έπαιζα το ένα Σαββατοκύριακο με την ΑΕΚ και τον άλλο με τον Ολυμπιακό και ανάμεσα την Τετάρτη με βάλανε μέσα στην τούπα τον Άρη. Και πριν έπαιξα με Τσέλσι. Η ΑΕΚ ανάμεσα που έπαιζε. Πουθενά. Δεν έπαιξε το κύπελο με τον Φούφου το ποιον έπαιζε, με τον Ακράτητο, ποιον τον Αίτητο. Τίποτα. Αλλά πάντως, είπαμε, εμείς δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Οπότε πάντως, από τη στιγμή που είμαστε γραφικοί και δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, τότε να χαιρόμαστε και τις νίκες μας, να μας ενδιαφέρουν μόνο τρεις βαθμοί. Πάντως θεωρώ, πάνω, γιατί τα είπαμε και άλλη φορά, το ξανά πάει αυτό τη σκέψη σου, Τάσο, τις προηγούμενες μέρες, θεωρώ ότι αυτά τα μάτς που έρχονται, αν εξαιρέσει τον ΠΑΟΚ που είναι ιδιαιτέρως ηθικών, τα άλλα παιχνίδια με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό τον αφήνω λίγο γιατί έχει πιο νεανικό ρόστερ, με ΑΕΚ και Ολυμπιακό τα θεωρώ πιο εύκολα παιχνίδια. Από την Τρίπολη παραδείγματος χάρη, διότι εκεί η αντίπαλη ομάδα δεν θα είναι τόσο κλειστή. Πιστεύω ότι θα βρει και επειδή παίζει και στο ποδόσφαιρο και. Τι είπες τώρα, φίλε, ότι θεωρείς πιο εύκολο το. Εντάξει. Θεωρώ πιο εύκολο. Άλλο λέω. Κάνω σποτάκι αυτό. Κάνω σποτάκι. Λέω, θεωρώ πιο εύκολο παιχνίδι να πάρει αποτέλεσμα ο Άρης γιατί θα βρει χώρο. Την Άκη που παίζει κάτω. Είναι, ναι, κάτω. Ναι. Γράψτε από τώρα, 3-0 θα χάσει. Ναι, καλά, ωραία. Εγώ τώρα. Ο Γιάννης καταλαβαίνει τι λέω. Θα συμφωνήσω σε τι θα συμφωνήσω. Είναι πιο εύκολο στον αθλητή να ψάξει μέσα του και να βρει κίνητρο να πάει να παίξει το ΑΚΑ παρά να παίξει τη Λαμία. Ο καθένας θέλει να παίζει εκεί, γουστάρει, τρελαίνεται και τα δίνει. Ναι, αλλά δεν θα βρει με τη Λαμία, ρε φίλε, και άλλο με την ΑΕΚ. Μα δεν θα βρει απέναντι του Άρης μια ομάδα η οποία θα είναι. Και επιθετικά όμως θα βρει μια ομάδα που έχει φάει ένα γκολ στα 5 μάτς και μπορεί να σου χώσει 3. Θεωρώ, άμα μπορεί να χώσει και 5. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ, αν παίξει έτσι όπως παίζει, πιστεύω ότι θα σκοράρω σίγουρα. Σίγουρα. Πόσα θα φάσω όμως. Εντάξει, θα το δούμε. Σίγουρα θα σκοράρω ένα. Μπορεί γιατί δεν μπορεί να λέτε για το Ολυμπιακό ότι ήταν κατηγιστικός με τον ΠΑΟΚ. Να το δούμε. Έτσι. Γιατί, και ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει πολλά γκολ στο πρωτάθλημα. Πώς έχει φάει. Μπορεί να έχει φάει και ένα. Πρέπει να μπορώ να δω. Και εμείς, με τον Όφη έφαγε. Ένα με τον Όφη έφαγε. Επειδή. Εμείς δεν φάγαμε κανένα. Ένα έφαγε. Πώς δεν έφαγε. Πώς έχασε άμα δεν έφαγε κανένα. Τώρα είναι να κάνουμε και λίγο χαβάλε έτσι να κάνει την Ντουντούκα. Και μετά άξιζαν στο χάμπι. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εγώ όταν έχασα ένα 4 και βρίζαμε ένα στον άλλον όλοι μαζί, ξέρω τον Πασχαλάκη, το κάνει τα λοιπά. Πώς τελικές έκανε η Μπενφίκα και πώς έκανε ο ΠΑΟΚ. Σε ένα μάτς που δεν θέλουμε να το θυμόμαστε κλπ. Ξέρετε. Δεν το θυμόμαστε. Για έκανε εκείνη τη μέρα ο ΠΑΟΚ περισσότερες τελικές από την Μπενφίκα. Διπλάσιες. Διπλάσιες έκανε ο ΠΑΟΚ. Διπλάσιες τελικές. Μπες και δες. Εντάξει, η Μπενφίκα είχε 6 τελικές στο στόχο, τα 2 πέναλτι, τα 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ 8 τελικές στο στόχο και 12 τελικές overall. Πάντως... 52-48 κατοχή ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Έτσι, όχι. Αλλά μας νοιάζει.
Όχι, φίλε, γιατί το... να με νοιάζει όταν μου το κάνει ο Ολυμπιακός. Σε νοιάζει, άκουσε. Όταν, μου το φοράει η Μπενφίκα, βγαίνω και λέω με σκίζανε. Ωραία. Ας βγουν και αυτοί να πούν με σκίζανε. Μέχρι σε... Πρώτα, άκουσε. Πρώτα μετράει το αποτέλεσμα και μετά η εμφάνιση. Αν μπορείς και τα δύο. Αν μπορείς και τα δύο να τα συνδυάσει η ομάδα σου ή οποιαδήποτε ομάδα, ναι, είναι το τέλειο. Αυτό είναι σπάνιο, αλλά είναι η ομορφιά, ναι, του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, αυτό συνέβη π.χ. στο τελικό με την ΑΕΚ. Το πρώτο που συνδυάστηκε και το αποτέλεσμα με μια κατακριστική εμφάνιση που εκεί δεν μπορεί να κάνει να πει τίποτα. Το πρώτο στο σήμερα, είναι νίκη. Την Πάρη. Το πρώτο στο είναι νίκη. Γιατί μετά από 10 χρόνια δεν θα λέει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 και δεν θα θυμάται ότι ήταν οι 23-4. Δεν θα το θυμάται. Κάτι δεν θα το θυμάται. Πρώτο στο είναι νίκη. Αν μπορείς να συνδυάσεις με καλή εμφάνιση και καλό ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ιδεατό από όλες τις ομάδες. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν όλες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ιωάννη, πρέπει να ολοκληρώσεις. Ναι, ολοκληρώ λέγοντας ότι εύχομαι αύριο νίκη στην ομάδα. Αλλά για μένα το ντέρμπι είναι την Κυριακή με τον Απόλλωνα. Ντέρμπι, ε. Ξέρετε. Το must win. Είναι ψαγμένος. Είναι ψαγμένος ο Γιάννης και συμφωνώ μαζί του. Θανάτου. Συμφωνώ μαζί του. Το παιχνίδι ζωής και θανάτου είναι την Κυριακή με τον Απόλλωνα. Είσαι πολύ μπροστά, ρε φίλε. Είσαι πολύ μπροστά. Να είσαι καλά, Γιάννη, να σε ακούμε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αν έχουμε έναν ακόμη φίλο να τον πάρουμε. Έχουμε, όχι. Εντάξει, άμα προλάβει κάποιο φίλο, ένα ακόμα αγοράει. Λοιπόν, αλλιώς, ναι. Να δώσουμε λίγο και τα τελικά. Υπάρχουν, για κάτσε λίγο να κάνω ένα δώσε αυτό. Τα τελικά. Για τα μάτς των 8. Για τα μάτς των 8. Ναι, υπάρχουν. Λοιπόν, 6-1 κέρδισε. Το 6-1 πρέπει να κέρδισε η Paris Saint-Germain, ναι. Και η Λοκομοτίβ Μόσχας με τη Σάλκε 0-1. Τον έκαψε με χ ημίχρονο. Τον έκαψε το Γιάννη. Με χ ημίχρονο. Και το άλλο ήταν 4-0 ημίχρονο, έτσι, να πούμε, η Paris Saint-Germain με τον Ερυθρό Αστέρα. Λοιπόν, να επαναλάβω για αυτούς που μας ακούνε όχι από την αρχή, ότι αύριο δεν υπάρχει εκπομπή. Υπάρχει το μάτσο πάω και το pre-game, έτσι, από τις 8 η ώρα. Οπότε εμείς ξανά μαζί θα είμαστε την Παρασκευή στις 10 μέχρι τις 12. Την επόμενη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου θα έχουμε στο στούντιο το Μακουκούλα ΕΔΕΗ σε αυτή τη μεγάλη, έτσι, μορφή. Έτσι. Θα γίνει χαμός εδώ. Ναι, πιστεύω. Και θα έχουμε και παρέμβαση. Έχω μια πολύ ωραία ιδέα για φωτογραφία. Νομίζω στην ΥΠΑ απ' έξω, έτσι. Για πες. Την πω στον αέρα. Καλά. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο. Πάντως, ναι, συγγνώμη λίγο πριν πάρουμε το φίλο. Στη συνέντευξη τύπου σήμερα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου είπε ότι θέλουμε την πρόκριση, άρα πρέπει να κερδίσουμε. Πάρα πολύ σωστά. Για το αν σκέφτεται να κάνει rotation, το πιο σημαντικό είναι να έχει φρέσκους παίκτες η ομάδα, αύριο δήλωσε. Δεν θα σας πω ποιοι θα είναι οι παίκτες. Τι rotation, με τον Απόλλων παίζει. Κάτσε να διαβάσουμε τις δηλώσεις. Αλλά θα παίξουν οι πιο φρέσκοι. Και όταν λέω ότι δεν θα σας πω, το λέω γιατί υπάρχει και σήμερα μία προπόνηση. Ναι, ωραία. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάρα πολύ σοβαρός, πάρα πολύ προσγειωμένος. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε, γιατί μετά την πρώτη αγωνιστική στο Europa League, τα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον πρέπει να πάρει αποτέλεσμα τουλάχιστον χ. Άμα χάσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θες μετά δύο νίκες με Βίντι και νίκη με την Πατέ Μπορίσοβ με στην Τούμπα και ό,τι μπορείς να κάνεις, αν μπορείς. Άμα χάσεις, δυσκολεύεις πολύ. Εντάξει. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας, παιδιά. Γεια σου. Το όνομά σου και λίγο πιο δυνατά θες. Ναι, Γιάννης λέγομαι, είμαι από Νεάπολη. Κι άλλος Γιάννης. Τρίτος Γιάννης από Νεάπολη. Ναι. Τρίτος Γιάννης. Ναι. Έλα, Γιάννης από Νεάπολη. Γεια σου, ρε Γιάννη. Αριανός να υποθέσω, έτσι. Είναι, Αριανάρα. Βέβαια. Αριανάρα. Νεάπολη Κοζάνης είναι. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδιά, ένα πράγμα. Πού μένεις στην Νεάπολη? Τι θες, αστυνομικό είσαι, ρε. Πάνω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργιούμενο, ρε. Θέλεις να σου δώσω τη διεύθυνση? Όχι, ρε, επειδή είμαι πολίτης. Μήπως ήμασταν γειτονάκι, αλλά. Όχι, και το εντάξει. Μην τσαποκαλεύεσαι, ρε. Μην τσαποκαλεύεσαι. Να σου δώσω διεύθυνση. Μπράβο, Γιάννη, ωραία. Εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Αυτό το πράγμα. Α, Γιάννη, συγγνώμη, πριν το πεις. Θυμάσαι, πες μου λίγο, γιατί έχω χρόνια. Εγώ έφυγα από την Νεάπολη. Δήμαρχος, ποιος είναι στην Νεάπολη τώρα? Άσε ρε τώρα, ρε, για να μας κάνεις πλάκα. Ρωτάω, τώρα. Ρε, ακούστε ένα πράγμα, ακούστε ένα πράγμα. Ποιος είναι δήμαρχος στην Νεάπολη? Λοιπόν, εγώ καλά, δεν ξέρεις, δεν πειράζει. Χαίρομαι για ένα πράγμα. Πες μας. Που ένας άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ τον Άρη και βλέπω ότι κάνετε μαζί εκπομπή και αυτό είναι το πιο θετικό. Εγώ εύχομαι να σ' ακούνε και μικρά παιδάκια. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
Γιατί όχι. Ναι, λοιπόν, εγώ έχω μεγαλώσει ένα χωριό της Χαλκιδικής που τη χάνει, άμα θέλετε να σου το πω, δεν με πειράζει. Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι. Πέσω, γιατί τι είναι, πρώτο πόδι, μια τρίλια. Ναι, μια τρίλια. Εκεί η Αριανάκια ήταν. Εκεί, είχε πολύ. Σοζόπολη, λοιπόν, Σύλλατα, Νέα Τρίγλια, ναι, εκεί είχε πολύ. Ναι. Λοιπόν, παλιά όμως, τώρα είναι ασπρόμαυρα όλα. Τώρα είναι όλα ασπρόμαυρα. Ναι, ναι, λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ ήμουνα, ήμασταν 20 παιδιά, τα 10 ήμασταν Αργιανοί, 5 Παοξίδες και ένας Ολυμπιακός, ένας ΣΑΕ και ένας Ηρακλής. Ναι. Λοιπόν, με όλα αυτά τα παιδιά μεγαλώσαμε με κάτι αρχές. Ήμασταν αγαπημένοι με τα. Μόνο 20 νέους είχε εκεί η Τρίγλια. Τι γέλιο. Όχι, σε ένα τμήμα λέω. Σε ένα τμήμα. Στο άλλο τμήμα μπορεί να ήταν αντίθετο όμως, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι, όχι. Πες ρε Γιάννη ότι ήταν όλοι ΠΑΟΚ να ευχαριστηθεί. Ήξερες εσύ όλα τα τμήματα, τι ομάδες ήταν εσύ. Τρέγια, εκεί άμα τι προπαγάνδα είναι, τι πλάκα έχετε. Τι πλάκα έχετε. Πέσανε ότι είναι όλοι ΠΑΟΚ, να ησυχάσουν. Έλα ρε Γιάννη. Εκεί άμα θα δεις μέσα, το πρώτο πράγμα που θα δεις μέσα στο χωριό είναι καλώς ήρθατε στην πόλη, στο χωριό του Θεού. Καλά, στο να γράφετε τείχους και κάδος απορριμμάτων είστε καλοί. Ας μην μου λες εμένα, για εκεί, στη Ζωζόπολη είχα 3 χρόνια κρέπες έβγαινα. Στη Βεριά ρε Παξιμάδη, που πήγαινες ρε Βλάχο να κάνεις μπάνιο. Στη Βεριά. Πού πήγαινες ρε Βλάχο να κάνεις μπάνιο. Εμένα με λες Βλαχό. Στη Βεριά δεν πήγαινες, δεν είπα στον Όβλαχε. Χάρη το ρολογόντα. Όχι, εγώ πήγαινα για μπάνιο στα πλάγια. Στα πλάγια πήγαινες. Εσύ, και εκεί όλοι άρεσε. Εσύ σου πλούσιος, ρε, και έβαζες βεζίνη παραπάνω στο παπάκι. Λοιπόν, δύο-τρεις περιοχές είναι πάνω. Όλοι από τα Σύλλατα, από τα Σύλλατα, στη Βεριά πήγαινε. Έλα, ρε. Άκουνα, δεν πήρα για να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί σου. Έλα, ρε, πλάκα κάνουμε τώρα. Δεν την παράθεση. Παιδιά, είστε υπέροχοι, σας ακούμε κάθε μέρα. Εγώ πήρα για να σας πω ένα μπράβο. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη. Και να ακούνε και τα παιδιά τα μικρά. Δηλαδή, εδώ εμένα μου αρέσει να ερχόμαστε όπως ήμασταν στο μπάσκετ παλιά. Άρης ΠΑΟΚ και χτυπούσαμε τίτλους και αυτά. Θέλω να γίνει και αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, τώρα ρε φίλε Τρέγκα, δεν σ' αρέσει. Άμα κερδίσει ο Άρης μέσα στον Πανιόνιο, να έρθει στο Χαριλάο και να χτυπηθούμε οι δυο μας. Και οι άλλοι να μας βλέπουνε. Εμένα μου αρέσει, αρέσει να χτυπηθούμε οι δυο μας. Τώρα θα κάνεις τον Πανιόνιο δικό σου θέμα, φίλε. Εντάξει. Okay. Ναι, εντάξει. Okay. Αλλά ξέρεις τι να γουστάρω. Ειλικρινά να γουστάρω να είμαστε πρώτη, δεύτερη θέση και να έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ από κάτω και να είναι ντέρμπι πρωτοπόρων. Αυτό θέλω να το δω, ρε φίλε, μια χρονιά. Θέλω να το δω έτσι για να πικάρω τη χαβούζα. Το γουστάρω αυτό. Αυτό σου λέω και εγώ. Δεν γουστάρεις. Βέβαια. Και να είμαι μόνος μου. Μετά. Αυτό είναι υγεία, ρε Τάσο. Αυτό είναι υγεία. Εμείς εδώ πάνω. Εσύ είσαι πάνω, εγώ είμαι Αργιανός. Ναι. Πρέπει να είμαστε αγαπημένοι. Για να ρε, κάνε ένα επίλογο γιατί έχουμε τέλος. Πώς μιλάς εσύ με τον Τάσο. Εμένα η καλύτερη μου φίλη είναι Παοξίδες. Έλα, εντάξει. Αδέρφια μου. 90 λεπτά μας χωρίζουν τώρα, μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Αυτό λέμε, ναι. Αλλά ξέρεις κάτι. Ναι. Κάποιες φορές να λέμε και αλήθειες, ρε φίλε. Δηλαδή μην μας κάνει το παδικό και λέμε πράγματα που δεν πρέπουν. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Πιο μεγάλη αλήθεια, ρε φίλε, ότι ο πρόεδρος είναι Ολυμπιακός δηλωμένος υπάρχει. Αφού το είπε, ρε Γιάννη, δεν φταίω εγώ, ρε Γιάννη. Άστον, το απαντήσαμε. Το είπε, ρε πουλάκι μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Γιάννη, άστον. Να τα πούμε την Παρασκευή, Γιάννη. Την Παρασκευή εδώ θα είμαστε, Γιάννη. Ένα λεπτό, να σου απαντήσω κάτι. Μην τον κολλάσει. 60 χρόνια τι ομάδα ήταν. Δεν είναι φίλε, έχει ελληνική υπηκότητα και ελληνικό διαβατήριο. Τι ομάδα ήταν. Πού ξέρω εγώ τι ομάδα ήταν. Ροστόφ. Πού να ξέρω. Λοιπόν, πάντως Ολυμπιακός δεν ήταν. Ήταν Ροστόφ. Λοιπόν, ούτε ΑΕΚ ήταν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τον Καρυπίδης. Εγώ έχω δει όταν κερδίζει ο Άρης, ο άνθρωπος πανηγυρίζει. Ωραία. Και το χαμόγελο κάνει τα πράγματα. Τα είπες όλα, ρε Γιάννη. Αφού δεν σε ενδιαφέρει που έχεις πρόεδρο Ολυμπιακού, να χαρώ εγώ. Το δέχομαι. Να σε καλά, Γιαννάκη. Δεν ξέρω τι ομάδα. Εγώ τον Καρυπίδη δεν ξέρω. Γιάννη, ρε φίλε μου. Εγώ το βλέπω σε εικόνες ότι ο άνθρωπος πανηγυρίζει σαν παιδάκι μικρό. Καλά πανηγύριζε και πέρσι που κέρδισε η Τρίπολη τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις. Λοιπόν, για να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, έτσι νόμιζε. Γιάννη, έχουμε τέλος εκπομπής. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, αδερφέ. Ευχαριστούμε, συγγνώμη για το άκοψο, αλλά πρέπει να διαβάσει χορηγό ο Ζάχος και να κλείσουμε. Ακολουθεί άλλη εκπομπή. Παρασκευή θα είμαστε εδώ, Γιάννη, να τα πούμε όσο γουστάρετε. Ωραίος ο Γιάννης. Ωραίος ο Γιάννης, μην πέφτετε στην παγίδα αυτόν που λέει κάθε μέρα. Καλός άνθρωπος που λέει αλήθειες. Ναι, λοιπόν. Όποιος θέλει την Παρασκευή να την παρατηθούμε,
και να μου πει είσαι ψεύτης, δεν υπάρχει δήλωση. 1500 φορές αυτή. Ναι, αλλά δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι αυτό είναι η αλήθεια. Εγώ, λέω, η αλήθεια είναι μία. Ότι το ράδιο Μαρμίτα, η εκπομπή εγώ ράδιο. Θα σου κάνω τον Καρυπίδη, θα σε κάνω τον Καρυπίδη να βγει και να κάνει δήλωση ότι είναι Άρης. Βάει στίχημα. Μα είναι Άρης. Τι να μου το δεν κάνει. Είναι Άρης. Είναι Ολυμπιακός. Ωραία. Το έχει δηλώσει. Εγώ δεν ξέρω αυτή η αλήθεια που λες. Η αλήθεια πάντως εδώ στο ράδιο Μαρμίτα είναι μία. Ότι έρχεται στα αυτιά σας συγκεκριμένη εκπομπή, διότι το Escobar Espresso Coffee Bar. Είναι ο βασικός υποστηρικτής. Καθημερινά είναι εδώ κοντά μας. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 23 11 208 301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί είναι το Escobar για τον καφέ σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το ωραιότερο, ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης, το ωραιότερο κατά εμάς, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας με κρύα πιάτα βέβαια μέσα στο μαγαζί. Σπέσια τα πάντα, παιδιά, και καθαρά ποτά. Έτσι, να πάτε να γουστάρετε και να κλείνετε τις θέσεις σας, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο, ιδίως στα μάτς του ΠΑΟΚ. Ναι, ειδικά στα μάτς του ΠΑΟΚ είναι πραγματικά πανικός. Εγώ κατευθύνομαι εκεί να πιω και να δω και το μάτς. Εγώ θα πάω Αριστοτέλος 21, στον άλλον πιο αυτό υποστηριχτή μας, έτσι στο Win Bar. Να δω και κανένα ματσάκι εκεί, να υποστηρίξουμε και εμείς τα παιδιά αφού μας στηρίζουν. Και το βρίζαμε κασκόλ του Ολυμπιακού τώρα. Αύριο πέσω Ολυμπιακός. Καθόλου απιθανό. Αύριο πέσω. Κοίταξε, κασκόλ στη Θεσσαλονίκη του Ολυμπιακού βρίζει λίγο δύσκολα. Κανένα ιστορικό φανελάκι μπορεί να φοράει. Άμα βάλει γκολ και το βγάλει έτσι. Αλλά και δεν με ενδιαφέρει. Ο Ζήσης ο Βρίζας υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ όσο τον υπηρέτησε, τον ευχαριστούμε. Βγάζουμε καπέλο γιατί δεν είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι. Προφανώς τώρα θα γίνει Ολυμπιακός. Όταν ήταν πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Καλή τύχη, όμορφα και ωραία και καλά. Λοιπόν, αυτά. Αύριο δεν υπάρχει εκπομπή. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή 10 έως τις 12 πρώτο Θεός θα είμαστε και ο Τάσος και εγώ εδώ στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Και αύριο εδώ πέρα όλοι συντονισμένοι, όσοι δεν το δείτε τηλεοπτικά, στο Λίμπερο 107,4 στο FM. Ζωντανή περιγραφή από Σταύρο Κόλκα, απευθείας από Λευκορωσία, Μπατέ Μπορίσοφ ΠΑΟΚ. Από μένα και τον Τάσο Τρέγια. Και τον Γιάννη Ζάτση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ. Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Μοσχοβίτης, τα παιδιά εδώ του Λίμπερο, το ΠΑΟΞΑΚ και τα Αργιανάκη, οι ρεπόρτερ. Μείνετε έτσι εδώ. Έχουν πάρα πολλά να σας πούνε σημαντικά και να σας πληροφορήσουν και για τα τελευταία νέα από τα ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.